Καλή χρονιά είπαμε. Δεν είπαμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Τα χρόνια πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Με την νίκη είπαμε. Με την νίκη. Εκλογών. Για οποιαδήποτε θεωρεί κάποιος νίκη. Τα λέμε όμως με την νίκη, έτσι δεν λέμε. Αν σου έρθουν τρεις βουλευτές στο σπίτι, λες με την νίκη. Αρκεί να είναι ωραία η νίκη. Αν είναι. Αν μου είναι καμιά σαβούρα. Ναι, ρε παιδί μου, νίκη Σαμοθράκης και τα λοιπά. Με την νίκη. Τι άλλες ευχές έχει ο Γενάρης. Καλή χρονιά είπαμε. Mm. Με την νίκη είπαμε που έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Με ένα καλό παιδί. Με μια καλή νύφη που λέγαμε στους άντρες. Όσο προλαβαίνουμε γιατί είναι και ένα καλό γαμπρό που λέμε στις γυναίκες. Mm. Καλοφάγωτα. Χίλια χρόνια Ηρακλής που λέγαμε στη Θεσσαλονίκη. Καλοφάγωτα τα λεφτά, δεν λένε. Καλοφάγωτα. Ναι, τα λεφτά. Καλο... Εντάξει, καλοφάγωτα λέμε εμείς όταν σφάζουμε κανένα αρνί, κανένα γουρούνι και λέμε καλοφάγωτα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο λέμε, όλες τις ευχές να τις μαζέψουμε, να τις δώσουμε. Καλή υγεία. Χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Ωραία, με υγεία. Ναι, 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 και, υγεία. Καθαρό μυαλό. Και καθαρό μυαλό, εγώ θα ναι. Το προσθέτω τώρα. Υγεία, υγεία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Καλή χρονιά. Και καλώς ήρθατε στο πρώτο webcast του Game Over για το 2015. Πριν έρθετε στο webcast, προπάντων, προπάντων. Στον πατέρα σας, στον πατέ. Αυτό πήγα να πω. Πείτε το στον πατέρα σας για να έρθει η ελπίδα. Ποια ελπίδα, τα παιδιά να έρθουν στο webcast. Ας την ελπίδα τώρα. Η ελπίδα τη ρώτησα το απόγευμα, δεν κουστάρε. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, επιστρέφουμε. Και καλό κατεβόδιο λέει ο Τόπα. Και ο Λετεύτε το είπαμε λέει. Λοιπόν, όλα τα παιδιά εδώ. Αλέκο 93, Recorder, Hill Master, Halo Maniac. Πιστοί στο ραντεβού όλοι. Και ας πέρασε ένας χρόνος, ας πούμε. Λοιπόν, Σάββας Καζατζίδης, Μιχάλης Περικλέους. Χαίρετε, καλή χρονιά για εμένα. Ο Οδυσσέας αυτή τη στιγμή είναι offline, γιατί κλέφει ίντερνετ και πότε θα είναι online και πότε δεν θα είναι. Εντάξει, τον πέταξε, θα ξαναμπεί σε λίγο, Οδυσσέας Γιαννιώτης. τον πέταξε. Τον ανακαλύψαν ότι κλέβει ίντερνετ, παιδιά, και τον πέταξαν. Λοιπόν, περιμένουμε σε λίγο να έρθει και ο Νίκος Πλωμαριτέλης και οποιοδήποτε άλλο παιδί είναι διαθέσιμο από την ομάδα για τα χρόνια πολλά και για την πρώτη εκπομπή του 2015. Λοιπόν, και ο Χρόνης ο Beware Off είναι εδώ και ο Vegeto Racing 13 και ο Spartan City, όλα τα καλά παιδιά. Και ο Knut, νάτος ο Knut. Και πολλά ακόμα παιδιά βλέπω εδώ πέρα που δεν είναι και τόσο γνωστά τα username τους. Sorry παιδες, τους πιο παλιούς θυμάμαι εγώ τώρα απ' έξω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσουμε, να πω κάτι, να πω λίγα για αυτό που συζητήσαμε πριν λίγο που ξεκινήσουμε, την ιδέα που είχα. Ναι, να τη μεταφέρουμε πεις. Στα παιδιά. Λοιπόν, ακούστε. Α, ωραία, και ο Γιάννης ο Αφεντουλίδης, το δικό μας το παιδί, που ήμασταν μαζί χτες στο Gaming Festival. Θα πούμε γι' αυτό σε λίγο. Λοιπόν, είχα μια ιδέα, την οποία καιρό την. Και ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Επίσης, χτες μαζί ήμασταν στο Gaming Festival. Λοιπόν, κάτι που το σκέφτηκα, το έχω σκεφτεί καιρό και θέλω να το κάνουμε. Θέλουμε να αρχίσουμε να βγάζουμε στις εκπομπές, να τις κάνουμε λίγο πιο ραδιοφωνικές. Και καλά τώρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε να βγάζουμε τηλέφωνα από τους φίλους εδώ που μας ακούνε, τους αναγνώστες, που θέλουν να πούν κάτι, θέλουν να εκφράσουν μια άποψη, ένα παράπονο, να πούν οτιδήποτε, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Σαν το Ραπτόπουλο, ρε παιδί μου. Σαν το Ραπτόπουλο. Ποιος... Α, ο τύπος ο Ραπτόπουλος. Εσύ δεν ξέρεις ένα Ραπτόπουλο. Όχι, κάτσε, ξέρω γιατί τον έχω δει και στην Αθήνα. Είναι αυτός ο ξυρισμένος. Ναι. Ο Ραπτόπουλος. Ωραία φυσιογνωμία. Λοιπόν, και θέλουμε να βγάζουμε τηλέφωνα, όχι μέσω Skype που είχαμε δοκιμάσει κάποτε, γιατί είναι μεγάλο μπέρδεμα αυτό. Κλήση, δηλαδή, όποιος ενδιαφέρεται να βγει στην εκπομπή να μιλήσει, να μας δίνει ένα τηλέφωνο, να τον καλούμε εμείς από μια συσκευή που έχουμε εδώ, όχι οικιακής χρήσεως, εταιρικής χρήσεως. Τι είναι στο τηλέφωνο, 090 και έτσι, όχι ακριβώς, δεν χρεώνεστε. Πριν χαθεί ο εμείς τα παίρνουμε. 000, μας έχει στείλει χαιρετήματα από το Εδιμβούργο. Από το 300 μέτρα από τα γραφεία της Rockstar North. Γεια σου, Sleep 000. Πήγαινε, δώσε πολλά φιλιά στα παιδιά της Rockstar North. Τους ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ο αδερφός μου φάνησε λίγες μέρες, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις εκλογές, ήταν στη Γλασκόβη, βέβαια. Δεν είναι. Εντάξει, είναι λίγο μακριά από το. Όχι και πολύ μακριά από το Εδιμβούργο. Πολύ άσχημο καιρό έμαθα είχατε αυτές τις μέρες. Αν δεν κάνω λάθος. Πολύ αέρα και πολύ υγρασία. Μάλιστα. Θα χρεώνετε, λέει, 2,15 ευρώ ένα λεπτό. Παιδιά, θα βγάλουμε πολλά λεφτά από την ιδέα αυτή.
Να είστε σίγουροι. Πολλά λεφτά όμως. Λοιπόν, εμείς θα καλούμε. Εσείς, όποιος θέλει να βγει στην εκπομπή. Δεν θα πληρώνουμε τίποτα, ούτε εσείς θα πληρώνετε. Τίποτα, ρε παιδιά, πλάκα κάνουμε. Εννοείται. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να βγει ή οποιοδήποτε, έτσι. Οι κόρες του Καλύφα έχουν γίνει δολάρια, λέει ο άλλος. Λοιπόν. Γαλατάκι για τα παιδιά μου θέλω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν. Σοβαρά τώρα, πέρα από την αστεία. Όποιος θέλει να βγαίνει στην εκπομπή, έτσι, εμένα μου αρέσει η ιδέα και από ό,τι είπα στα παιδιά τώρα εδώ και στο Σαββατοκύριακο και στο Μιχάλη, τους έκατσε καλά στα αυτιά. Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω βαρεθεί να σας ακούω γι' αυτό. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Βασικά. Και πάω στοίχημα ότι και εσείς έχετε συχάθει να με ακούτε. Δεν μιλάω για τους φίλους που μας ακούνε. Μεταξύ μας τώρα τα λέμε. Βγάζουμε τα κατηνιστικά μας τώρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει να μου στέλνει ένα PM πριν από την εκπομπή, θα το κάνουμε στο επόμενο webcast. Θα το ανακοινώσω κανονικά επισήμως. Να μας στέλνει ένα PM με το τηλέφωνο και θα διαλέγουμε εμείς 2, 3, 4 παιδιά κάθε φορά. Και να έτσι. Ο κύριος ο Θαραλέος, ο κύριος Γαβρίλης, παρακαλώ. Παντρεμένος άνθρωπος είναι ο πρώτος που λέει ζήτω για τα promo girls της show. Ξέρει τι λέει. Παντρεμένος ήταν, όμως, έτσι. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι Θαραλέος και αν έχεις ανοιχτά. Στα τηλέφωνα της Sony όμως, όχι τις υπόλοιπες, στα τηλέφωνα. Στα τηλέφωνα, okay, ναι. Εσείς ξέρετε κάτι περισσότερο, παιδιά. Ναι. Ο All Peculiar, ο Κώστας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και τέτοια. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Καζατζίδη. Καιρό θέλω να βγω και θα κάνουμε και το άλλο. Θα βάζουμε και quiz. Αν βρίσκετε τη λέξη, θα κερδίζετε μετρητά. Μετρητά τι? Μετρητά. Το αφήνω. Το αφήνω το, ναι, χρήματα μονόπολη. Όπως λέει ο Μιχάλης, ναι. Λοιπόν, αν σας αρέσει η ιδέα. Οχ, η Αγγελική! Γεια σου, Αγγελική! Καλώς ήρθατε! Αγγελική, θα πνιγώ. Αγγελική, τι έγινε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Φιλάκια στο Δημήτρη το Ζουμά, τον αγαπημένο μου, το Δημητράκι μας. Αν ακούτε μαζί. Ωραία, Αγγελική. Ξαφανίστε. Ο Άσι Μακ λέει: θα ήθελα να ρωτήσω αν θα κάνετε review το Captain Toad και αν ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει το καινούργιο 3DS. Εφόσον έρθει review code, θα γίνει φυσικά όπως έγινε. Βεβαίως, Αγγελική. Είναι στο Μάιτα, έρχεται σε λίγο. Φιλάκια να το δώσεις του Ζουμάκου. Λοιπόν, παιδιά, για να κλείσουμε το θέμα με τις κλήσεις τις τηλεφωνικές, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και κάνουμε, γουστάρω. Κάνουμε, δεν χρειάζεται έτσι. Να το τραβάμε, θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνω από την επόμενη εκπομπή. Όποιος θέλει, ναι. Θα μας στέλνετε το τηλέφωνο, θα σας καλούμε εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής με ανοιχτή ακρόαση και θα βγαίνετε να λέτε ό,τι θέλετε. Αισό ψυχά σας, πόσα λεφτά χαλάσατε για να πάρετε παιχνίδια, πόσα κατεβάσατε παιχνίδια, δεν χρειάζεται να χαλάτε και λεφτά. Οτιδήποτε γουστάρετε, τι σας αρέσει, τι σας αρέσει, να δίνετε χρώμα στην εκπομπή και στη ζωή μας. Απαγορεύεται η πρόθεση προϊόντων. Και απαγορεύεται η έμεση διαφήμιση. Σαν ένα επεισόδιο με τον Φρέιζερ που τον παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει: γιατρέ, έχω αυτό το πρόβλημα, δεν μπορώ να πουλήσω αυτοκίνητα. Και του λέει: γιατί, τι πρόβλημα έχεις? Λέει, μόλις μου ήρθε ένα καινούριο silver χρώμα τέτοιο, μόνο 1500 δολάρια. Μήπως έπαιρνε από τα κόμμα. Ναι, ναι, και από τα κόμμα, ναι. Και κλείνει το τηλέφωνο ο Φρέιζερ και λέει: θα διακόψουμε την εκπομπή για ορισμένες πληρωμένες διαφημίσεις αυτή τη φορά. Έτσι. Λοιπόν, από εξωτερικό ο Τσαπέτρο λέει: εγώ από εξωτερικό θα σας πάρω. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα από εξωτερικό να καλέσουμε είναι τρομερά δύσκολο, καταλαβαίνετε, έτσι. Από VoIP θα κάνουμε κλήση, εταιρικό τηλέφωνο. Αφού υπάρχει, μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα για εξωτερικό λίγο δύσκολο. Μπορεί κάτι να κάνουμε με Skype, κάπως θα το δούμε. Ναι, ναι. Πάντως θα ξέρετε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε τηλέφωνα ακροατών στον αέρα. Έτσι. Έτσι, θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο για τη χρονιά αυτή, κάτι καινούριο. Λοιπόν, και καλησπέρα σε όσα παιδιά μπήκανε τώρα στο chat, όπως ο Γιάννης, ο The Zero, που είναι σταθερός ακροατής εδώ και καιρό. Και άλλα πολλά. Μενεγάκι και τέτοια, λέει ο Σαπ. Μενεγάκι, ναι. Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα που είπε Μενεγάκι ο Σαπ. Εμείς τώρα μπήκαμε στον ευτυχισμένο κόσμο της ψηφιακής τηλεόρασης, η περιοχή μου. Ξέρετε, ρε παιδί μου, DJ και όλα αυτά. Ναι, ναι. Το αντένα σήμα είναι το καλύτερο. Ξέρετε, η DJI είναι ένα μονοπόλιο στον ευτυχισμένο κόσμο υγιούς ανταγωνισμού, που έχει πάντα έναν μόνο ανταγωνιστή και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ή μάλλον με ενδιαφέρει, αλλά θα ασχοληθούμε άλλες φορές με αυτό. Και πιάσαμε τζάμι σήμερα, παιδί μου, σε όλα τα κανάλια. Εμείς εδώ μεταξύ, εδώ πάνω, εγώ δεν άνοιγα τηλεόραση εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν πιάναμε σχεδόν καθόλου αλφα, το Star όποτε θυμότανε, και ναι ρε Θάνο, τώρα μας έβαλαν εμάς, ναι, και κόψανε αυτόματα και το παλιό.
Λοιπόν, και ναι, εγώ ούτως ή άλλως δεν έβλεπα, αλλά ρε παιδί μου, αλφα ας πούμε, που είχα πάρα πολύ καιρό να, πάρα πολύ καιρό να δω. Λοιπόν, και πώς βλέπω πάλι το μεσημέρι προχθές, κάτι λέγαμε με τον αδερφό μου, και να πάλι με νεγάκι. Λέω ρε φίλε, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν άλμπουμ το Running Wild είναι αυτή η γυναίκα. Τα ίδια και τα ίδια, ζήτη τα ίδια και τα ίδια που λέγαμε κάποτε. Αν δει ο Πλουμαριτέλης θα το επικροτήσει. Ζήτω τα ίδια και τα ίδια. Τι 2015, τι 2005, τι Κοζάνη, τι Λοζάνη, πραγματικά δηλαδή. Αυτό που είναι παράξενο είναι ότι δεν έχει αλλάξει κι αυτή. Ναι, τελικά. Αυτό το καταλαβαίνεις. Φτάνει σε σημείο να πεις, δεν είναι παράξενο. Αυτό είναι επιστημονικά εξηγήσιμο. Ναι, ναι. Φτάνει σε σημείο να πεις τελικά, ρε παιδί μου, ότι πήγε μια γυναίκα σαν αυτήν, όσον αφορά αυτό που κάνει, τελικά φτάνει στα όρια σχεδόν του συνεπούς. Πάντα τηλεφωνήματα παίρνει, πάντα μια θεία είναι απέναντι που λέει: «Η Ελένη μου, τι χαρά που σε ακούω, που σε...» Δηλαδή, είχα τουλάχιστον 3 χρόνια να τη δω αυτή η γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν παρουσιάζει και μεσημεριανή εκπομπή, γιατί τώρα την είδαμε μεσημεριανή εκπομπή. Ναι, έχει ξεκινήσει, έχει αλλάξει ζώνη εδώ και 3-4 χρόνια νομίζω. Εκεί κάπου το είχα χάσει. Ναι, 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 έχει αλλάξει ζώνη. Ναι. Λέω πολύ συνεπής, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Αυτό, ναι. Όπως απόλυτη συνέπεια είδα πριν από λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών. Ο Τράγκας. Όχι, όχι, σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών είδα απόλυτη συνέπεια όπου επέστρεψε η Anchor Woman. Ό,τι γίνεται τις δύο τελευταίες εβδομάδες, παιδιά. Ό,τι προλάβουμε, παιδιά. Ό,τι προλάβουμε. Τέλος πάντων. Ναι, αυτή που γράφεται εκεί. Ό,τι σωθεί. Αυτή που γράφεται στο chat. Και ο άλλος μαζί, και ο άλλος. Βγήκε, expert, βγήκε. Ναι, βρήκε στέγη κι αυτός. Βρήκε στέγη κι αυτός. Δεν τα λέω τα. Ναι, 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 βρήκε στέγη κι αυτός. Δεν λέω ονόματα γιατί θα φάμε καμιά μήνυση. Αυτός κατέβαινε στην Κύπρο να κάνει εκλογές τα τελευταία χρόνια. Α, ναι. Α, ναι. Guest star είχατε. Ναι, ναι, grande star μάλλον. Grande. Ο Οδυσσέας εξαφανίστηκε τελείως. Ναι, προσπάθησα να το ξαναβάλω στην κλίση, δεν μπορώ, θα δοκιμάσω, θα συνεχίσω. Πάνε μια πόρτα ρε Οδυσσέα. Πήγαινε, ναι, ζήτα για λίγο να κλείσουν λίγο τις συσκευές οι γείτονες που έχουν το WiFi για λίγη ώρα. Ευγενικά, παιδιά, ευγενικά. Πες παιδιά, έχουμε μια εκπομπή να βγάλουμε, σταματήστε λίγο να κατεβάζετε. Για το 3DS που είπαμε προηγουμένως, θα βγει στην Ευρώπη κάποια φάση, τώρα έχουν βγάλει μια ambassador έκδοση για συγκεκριμένα άτομα, μέλη του Club Nintendo. Ξέρω πότε θα γίνει σε όλους όμως διαθέσιμη. Α, είναι και καλά για προνομιούχους έκδοση αυτή. Ναι, 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 έτσι τώρα τις τελευταίες μέρες. Τώρα πότε θα έρθει η Ευρώπη, λογικά μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Παρένθεση, επειδή βλέπω τον Θάνο τώρα που γράφει κάτι εδώ για το κανάλι αυτό το Ε, μην ξεχάσετε, έχουμε ήδη λάβει αρκετές όμως, έως πολλές δηλώσεις ενδιαφέροντος για προσθήκη news editor στην ομάδα του Game Over. Θέλουμε 1-2 παιδιά τουλάχιστον να προσθεθούν στην ομάδα το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη επιλέξει, έχει ξεκινήσει για να σας πω την αλήθεια με review, αλλά θα ξεκινήσει και με τα νέα ο Steve Δεκάμι, ο Σταύρος. Θα τον έχετε δει ήδη γιατί είχε κάνει review το Super Smash Bros. Έτσι. Και σύντομα περιμένουμε και άλλα. Έχουν ήδη στείλει αρκετά παιδιά και έχει πολύ ενδιαφέρον ποιοι έχουν στείλει για να μπουν στην ομάδα. Ήδη έχουν στείλει, θέλω να πω, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Περιμένουμε μερικά ακόμα και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα δώσω καμιά εβδομάδα ακόμα περιθώριο στις δηλώσεις ενδιαφέροντος. Θα έχουμε ανακοινώσεις ποια θα είναι τα δύο παιδιά, 1-2. Ενδεχομένως και περισσότερα θα δούμε αναλόγως που θα συνεισφέρουν στον τομέα των νέων. Όσοι ενδιαφέρεστε και δεν έχετε στείλει, μπορείτε να στείλετε στο admin at Game Over, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με μερικά δείγματα νέων, έτσι θα δούμε πώς γράφετε. Και περισσότερα θα πούμε με κάποιους από εσάς. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Αυτό πρέπει να πω πρώτα απ' όλα, ότι ευχαριστούμε τα παιδιά που έχουν στείλει ήδη, έτσι, και έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να μπουν στην ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούμε. Ευχαριστούμε τους πάντες που θέλουν να βοηθήσουν το site για το επόμενο βήμα που θα κάνει στο επόμενο διάστημα. Για να μεγαλώσει. Ναι, έτσι, γιατί θα γίνει βήμα το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα θα διαλέξουμε, θα διαβάσουμε τα κείμενα προσεκτικά που έχετε στείλει
και θα δούμε ποιος ταιριάζει, ποια παιδιά ταιριάζουν καλύτερα στο ύφος μας για να προχωρήσουμε. Τώρα, παρακάτω. Επειδή τώρα βλέπω τον φίλο John Bob 1982 κάτι γράφει. Παιδιά, εντάξει. Μην παίρνετε πρώτα απ' όλα παράδειγμα από το αρνητικό παράδειγμα του Μιχάλη. Ο οποίος ξυπνάει πριν από όλους, κοιμάται μετά από όλους και είναι όλες τις μέρες μέσα και ασχολείται και γράφει και κυνηγάει και αναπνέει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, μη σας μπερδεύει λοιπόν, μην αποπροσανατολίζεστε από το κακό παράδειγμα του Μιχάλη. Λοιπόν, John Bob τώρα στα σοβαρά, το ότι λες τώρα ότι το καλοκαίρι λόγω δουλειάς θα χαθείς, αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Δηλαδή δεν σου είπε κανείς ότι, ας πούμε ρε παιδί μου, ότι έχεις ένα ταλεντάκι και όχι μόνο με τα νέα και μετά θα γράψεις και τα review σου και το ένα και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι θα μπει στην ομάδα ως συντάκτης νέων και θα απαιτείται η παρουσία σου 7 μέρες την εβδομάδα, 12 μήνες, 4 εβδομάδες το μήνα, 12 μήνες το χρόνο. Έτσι. Αυτά είναι οι συνεννοήσεις, έρχονται μεταξύ της ομάδας. Παιδιά, εγώ αυτό το διάστημα θα λείψω, θα κάνω, εγώ αυτό μπορώ να προσφέρω, θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, μην κολλάτε σε αυτά τα πράγματα. Και να σου πω κάτι, παιδιά, εδώ πέρα. Επειδή το Game Over ήταν ευλογημένο στον τομέα των νέων με δύο συγκεκριμένα άτομα, ο πρώτος λέγεται Δημήτρης Ζουμάς και ο δεύτερος λέγεται Μιχάλης Περικλέους, δεν σημαίνει ότι. Όπα, πήγε να μου πει το τσιγάρο μου. Το ηλεκτρονικό. Για να μην μπερδευτούμε. Δεν καπνίζω, το έχω κόψει. Τελείωσε. Τρίτος μήνας. Ναι, τρίτος μήνας. Πάμε για τρίτο μήνα, μάλλον. Ναι, πάμε για τρίτο μήνα. Επειδή λοιπόν ήμασταν ευλογημένοι με κάποια παιδιά που κάνανε τρελά πράγματα, ας πούμε, με τα νέα, δεν σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες. Έτσι, γι' αυτό και θέλουμε έτσι, πολλά παιδιά στην ομάδα για να μοιραστεί δουλειά κτλ. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε με τα παιδιά που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν ενδιαφέρον στη συνέχεια και θα τα εξηγήσουμε και θα τα αναλύσουμε. Πάντως, μη φοβάστε. Μια οικογένεια, θα μπείτε σε μια οικογένεια που είναι πολύ ιδιαίτερη και ούτως ή άλλως την ξέρετε. Ναι, την ξέρετε και θα δείτε ότι μόνο καλά θα περάσετε. Άσχημα δεν θα περάσετε. Λίγο μαστίγιο μέσα. Αλλά μην τους τρομάζετε, όχι. Και για όσους ενδιαφέρονται, γιατί ποτέ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρόκειται για εθελοντική εργασία η οποία ανταμείβεται με πολλούς άλλους ποικίλους τρόπους, στους οποίους μπορούν να σας επιβεβαιώσουν όσα παιδιά έχουν περάσει από το site μέσα στα χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι χρόνια, δεν είναι καινούργιο ούτε είναι μυστικό. Έτσι. Λοιπόν, και ο John Bob είναι δικός μου και λέει: εγώ πάντως, Γιώργο, το έκοψα τώρα 2 χρόνια. Δεν τον έχω τσιγάρο. Και λέω ότι κάτι έχω κάνει εγώ, έτσι, που δεν κάνω καπνίσω 3-2,5 μήνες. Λες από τη μέρα, ανταμείβεται με χίλιους και άλλους τρόπους. Και λέει ο ρεκόρντερ σεξάκι. Σεξάκι εξαρτάται, ρε ρεκόρντερ. Με γυμνές εμφανίσεις των μελών μέσω Skype και αυτό. Σωματική επιβράβευση, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως, ναι, καθάρματα. Πάρα πολλά πράγματα που κερδίζουν τα παιδιά που έχουν δουλέψει. Δεν θέλω να τα λέω εγώ αυτά. Καλύτερα θα τα πούν οι ίδιοι. Και τι έχουν αποκομίσει από. Είτε δεν είναι πια στο Game Over, έχουν περάσει, είτε είναι ακόμα. Καλύτερα να πούν οι ίδιοι τι έχουν κερδίσει, αν έχουν κερδίσει κάτι από το Game Over. Λοιπόν, αγάπη πάνω απ' όλα, ναι. Έτσι, χίπικα πράγματα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο τον Πλωμαριτέλη. Βλέπω εδώ πέρα μου γράφει στο Skype ότι επέστρεψε. Σε λίγα λεπτά θα είναι στη συζήτηση. Για να μιλήσουμε. Ο Νίκος για αποτοξίνωση από το Dragon Age, τι ξεκίνησε, από ό,τι μου είπε. Joe Devers, Long Wolf. Α, ναι, μάλιστα. Ναι, για PC. Ωραία αποτοξίνωση κάνει. Ναι, όχι, ότι είναι αποτοξίνωση, είναι αποτοξίνωση. Τώρα από εκείνο εκεί το χάσιμο. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, και πρέπει να πω και εγώ ότι ξεκίνησα μετά από έντονη παρότρινση του κυρίου Καζατζίδη, Dragon Age. Όταν λέμε ξεκίνησα, εννοώ ξεκίνησα, δεν έχω παίξει τίποτα. Έτσι, έχω παίξει μία ώρα. Και θέλω να προσπαθήσω. Είναι μεγάλη ευκαιρία, Γιώργο, καθότι δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι, γελάω γιατί ο Τάσος γράφει: Γιώργο, το να κόψει το τσιγάρο είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η μάνα μου κάθε μέρα το κόβει. Ωραία, έτσι. Υπάρχουν και πιο μακάβρια ανέκδοτα πάνω σε αυτό που είναι όντως ανέκδοτα, αλλά δεν τα λέμε τώρα. Ναι. Τι έλεγα. Διάβασα τώρα για τον Bloodborne που λέει ο expert επάνω. Ο Bloodborne κυκλοφορεί το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Ναι. Και το Μάιο και τον Απρίλιο. Dark Souls. Το Dark Souls, ναι. Και το Φεβρουάριο το The Order. Τώρα, μια και είπατε για Bloodborne και. Είπαμε και για The Order. Όσοι ήταν τυχεροί και περάσανε από το Gaming Festival. Να πω εδώ ότι ήμασταν χτες, πήγαμε μια βολτούλα, εγώ ήμουν με την οικογένεια
και δεν μπορέσαμε να κάτσουμε με τα παιδιά λίγο περισσότερο να τα πούμε, αλλά τέλος πάντων βρεθήκαμε. Ήταν ο Μιχάλης, ήταν ο Γιάννης ο Αφεντουλίδης και πολλά παιδιά αναγνώστες του site, ο Άγγελος, ο Κώστας All Peculiar, ο Γαβρίλης, ο Κάιρης δηλαδή, και άλλα παιδιά. Οδυσσέας ξανά άνοιξε το Ιντερνετ. Οδυσσέας ξανά άνοιξε, θα το δοκιμάσουμε σε λίγο. Στο διάλειμμα θα βάλουμε και τον Νίκο και τον Οδυσσέα. Okay. Και ήταν πολύ ωραία περίπτωση, γιατί μπορούσατε να παίξετε το The Order και το Bloodborne πολύ πριν κυκλοφορήσει, έτσι, με ένα δίμηνο το ένα και ένα τρίμηνο το άλλο. Το The Order το παρακολουθούσατε βασικά, δεν το παίζατε. Οκ, ναι. Μπήκε και ο Δημητράκης. Παιδιά, να ρωτήσω, στο Bloodborne ήταν υποθέτω το κομμάτι μέσα στην πόλη, έτσι. Από ό,τι είδα εγώ, ναι. Αυτό ναι, 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 που δείχνουν στα demo εδώ δεν ήταν το νεκροταφείο και τέτοια πράγματα. Δεν πρόσεξα να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ έκοβα βόλτες, είχα και τα πιτσιρίκια. Πάντως δεν έχει παιχνίδι, το άλλο δεν έχει παιχνίδι. Ο Τζον Μπομπ λέει: η ομάδα του Game Over GR στο Assassin's Creed Unity κερδίσαμε στο Co-op την πρώτη θέση παγκοσμίως. Πρώτα απ' όλα έχουμε ομάδα. Και εγώ δεν είμαι. Έχουμε ομάδα Game Over GR στο Assassin's Creed, γιατί εγώ το ξέρω αυτό. Κάτσε μισό λεπτό για να μην έχουμε παρανοήσεις. Είναι αυτή που είχα κάνει εγώ. Ναι, αυτή λέει. Και εγώ πού είμαι. Στείλτε ένα μήνυμα, ρε παιδιά. Οδυσσέας. Έλα, ρε παιδιά. Έλα, Οδυσσέα. Εντάξει, το κλέψε στο ίντερνετ. Λοιπόν, έτσι και με το ξαναρίξει, εγώ θα την κάνω. Έχω και ένα σχίσμα, ξέρεις, εκεί στον ουρανό να κλείσω, ρε παιδί μου, με το πάρτι που με περιμένει εδώ στην τηλεόραση. Α, έχει ανοίξει το ρίφτ εκεί. Οπότε έτσι και ξανακάνει κουτσουκέλα και ήταν ένα για χαραντάν ζούγκα, λέγει ο Ζουάνιλς. Έτσι, ναι. Λοιπόν, έχουμε, πήγαμε τόσο καλά στο... Ρε, Τζον Μπομπ, να μπω πάλι, πας και έχουμε κανένα παράσημο να πούμε. Λειτουργεί online το παιχνίδι. Ναι, τώρα πλέον πρέπει να λειτουργεί. Βγάλε κανένα screenshot, βγάλε ένα βίντεο από αυτό, βρε Τζον Μπομπ. Τι λες τώρα. Ωραία, αυτό μας ενδιαφέρει. Άμα είναι Τζον, στείλε να το βγάλουμε και σαν ειδησούλα, αν όντως είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να το... Ναι, γιατί... Ναι. Λοιπόν, εγώ είχα κάνει ένα lobby. Θυμάμαι που είχε φτιάξει εσύ. Ναι, είχα φτάρει, παιδί μου. Είχα αρχίσει να μπαίνει κάποιο κόσμο. Δεν ήταν όλα τα παιδιά από το Game Over. Δηλαδή, έβλεπα και ξένου που το είδαν λίγο ενεργό το πράγμα και έστελναν συνέχεια. Εγώ έκανα accept, δεν του ούτερνα. Τώρα δεν ξέρω τα παιδιά με ποιον συνεννοήθηκαν. Αλλά είναι εκεί που άρχισαν να βαράνε τα πάτσε στο ένα το άλλο. Μετά, εγώ τι είχα αρχίσει να παίζω. Dragon Age. Δεν ήταν Dragon Age, κάτι άλλο. Α. Το Dragon Age άρχισε αρκετά. Δεν θυμάμαι με τι έβγαλα τον Νοέμβρη. Τέλος πάντων, ναι. Okay. Πολύ λοιπόν, ενδιαφέρον, μπράβο. Ναι, μπράβο. Να γυρίσουμε λίγο για να πούμε για το Gaming Festival. Έχω χτες με τον Μιχάλη και με τον Γιάννη, βγάλαμε κάτι φωτογραφίες. Έχουμε και μια συνέντευξη από τον άνθρωπο που το έχει στήσει αυτό, τον διοργανωτή. Οπότε μέσα στη βδομάδα θα βγει ένα μικρό θεματάκι με φωτογραφίες και βιντεάκι. Ναι. Τη συνέντευξούλα. Απλά να πούμε ότι ήταν ωραία προσπάθεια. Και πέτυχε κιόλας. Από ό,τι μας είπε ο διοργανωτής, είχε 59.000 άτομα πέρασαν από την έκθεση. Ναι, πολύ καλό νούμερο είναι. Από τις 19 Δεκεμβρίου που ξεκίνησε μέχρι τις 11 του μήνα, μέχρι 11 πρώτου. Μπορεί να ήταν η ίδια, επειδή βλέπανε τις κοπέλες και ερχόντουν να. Ναι, νομίζω ότι ήταν δέλεαρ. Καλό αυτό, ναι. Ήταν καλό δέλεαρ. Ήταν η Microsoft, ήταν η Sony, ήταν η CD Media, η IGE, τα InSpot. BenQ, Samsung, τέλος πάντων ήταν πολλοί που συμμετείχαν στο τέτοιο, η Zegetron, είχαν τουρνουά LOL, είχαν τουρνουά Pro, γενικά πήγε καλά, ήταν ωραίο, πήγε, δηλαδή είχε επιτυχία και από ό,τι μου είπαν οι άνθρωποι και οι διοργανώτες θα έχει, αν όλα πάνε καλά, θα ξαναγίνει και του χρόνου, έτσι, το τέταρτο δηλαδή στη σειρά. Δεν είχε, σημαντικό, δεν υπήρχε είσοδος, δεν πλήρωνες τίποτα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, γιατί κάποια άλλα events που έχουν γίνει ή το ίδιο το Gaming Festival νομίζω σε άλλες χρονιές ήθελε εισιτήριο. 5 ευρώ. Τώρα ήταν δωρεάν είσοδος. Ναι, όπως και να έχει, βέβαια. Να πας μέχρι το Mall και να παίρνεις 5 ευρώ. Ναι, ήταν Ελλήνια. Είναι λίγο κάπως. Ενώ φέτος ήταν δωρεάν. Και είχε και, ήταν και το Milko, ναι, ήταν η Delta, τέλος πάντων η Vivarti, όπως λέγεται, που το χορήγησε αυτό. Και είχε και κάτι κοπελίτσες εκεί που μοιράζανε μπουκαλάκια. Να, ο Spartan City λέει πέρσι είχε 5 ευρώ στον Γκάζι. Ενώ φέτος ήταν δωρεάν είσοδος. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Ειδικά αυτή την εποχή, έτσι. Γενικά ήταν μια καλή περίπτωση. Και εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω μες στις γιορτές να το δω. Τελευταία μέρα κατάφερα γιατί είχα προβλήματα μες στις γιορτές με ασθένειες και με τέτοια. Και
γιατί ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας εμείς ως Game Over, μην το ξεχνάμε αυτό, στο Gaming Festival. Και δυστυχώς δεν κατάφερα να πάω πιο πριν, αλλά εντάξει. Το προλάβαμε τελευταία μέρα. Προλάβαμε τελευταία μέρα. Ο Μιχάλης έπαιζε The Order. Όση ώρα ήμασταν εκεί. λέμε ό,τι έπαιζε. Ναι, ναι. Περίμενε να δει πότε θα παίξει, μάλλον. Πότε θα παίξει, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έχουμε εδώ στο chat και τον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη. Έχουν όλοι μαζεύτηκαν. Μάλιστα. Λοιπόν. Μπουκαλάκια δεν μοίραζαν. Λέει, κέρναγαν σε ποτηράκια μίλκο. Ναι, σωστό, σωστό. Δεν είναι σου την ολοκλήρωση μπουκάλι. Μπορούσε να πάρει. Ήταν σφινάκι μίλκο. Σφινάκι μίλκο. Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να βάλουμε. Ο Οδυσσάς μας ακούει, βασικά. Ναι, παιδιά. Α, ναι, εκεί είσαι. Ναι, ναι. Κάνεις και raid ταυτόχρονα, τι κάνεις? Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, και ο expert έχει δίκιο. Έχω PM. Ο expert, ο οποίος, πες μου το όνομά σου ρε, εσύ, να μην μιλώ, username, μου έχει στείλει, τους έχω εδώ, αλλά επειδή δεν πρόλαβα ρε παιδιά, δεν πρόλαβα να στήσω σελίδα διαγωνισμού τώρα, μου έχει δώσει δύο κωδικούς για arcade παιχνίδια, να τους κάνουμε δώρο για το Xbox One, για το, ο ένας είναι για το Loco Cycle και ο άλλος είναι για το Max The Curse of Brotherhood, το οποίο είναι και αρκετά καλό, το είδα δηλαδή. Ευχάριστο παιχνίδι. Ναι, μου έχει στείλει ο expert τους κωδικούς, τους έχω εδώ σε PM, αλλά επειδή δεν πρόλαβα να στήσω τη σελίδα, θα τους δώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Expert, στο επόμενο webcast, το σημειώνω τώρα εδώ, το αφήνω αδιάβαστο το PM σου, για να μην το ξεχάσω, και έχω και ακόμα ένα PM με κωδικούς από ένα παιδί που μου είχε στείλει πριν τις γιορτές κάποιους κωδικούς για να κάνουμε δώρο, θα τα μαζέψω όλα μαζί και θα τα κάνουμε στο επόμενο webcast, κληροσούλα. Έτσι, για να δώσουμε δωράκια. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα. Μαζί με, για να δω ποιο είναι το άλλο. Μισό λεπτάκι να σας πω. Έφυγα και από τη σελίδα του chat. Να πάρει τώρα τι έκανα εδώ. Unread, για να δούμε. Λοιπόν, το άλλο είναι από τον Jerry Moore. Το άλλο πακέτο. Τον Jerry Moore. Ο χρήστης Jerry Moore έχει δώσει ένα πακέτο με κωδικούς. Και ο expert που μου έδωσε σήμερα, που το είχαμε ζητήσει και πριν τις γιορτές. Τα βγάλουμε, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα. Έτσι. Σελιδούλα για να δηλώσετε συμμετοχή, για να κερδίσετε τα παιχνιδάκια αυτά που χαρίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Οδυσσέα! Έλα, συγγνώμη, δεν άκουσα, Μιχάλη. Ο διαγωνισμός πάλι πότε λήγει, μεθαύριο. Ο διαγωνισμός Batman τελειώνει την Τετάρτη. Ναι. Θα βγάλω. Εντάξει, τους γράψετε τον αγαπημένο σας ήρωα. Γράφουνε τους κακούς οι μισοί. Αφού είναι κακά παιδιά, ρε, γι' αυτό. Τι γίνεται, ρε. Ναι. Λοιπόν, και τι άλλο. Το τουρνουά τρέχει. Τώρα δεν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Έτσι, θα δηλώσετε συμμετοχή για το Call of Duty. Τελείωσαν τις συμμετοχές για το Pro. Από τον πολλά πράγματα μαζεμένα είναι. Είδες, τα λέω τώρα έτσι. Απλή αναφορά κάνω. Ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι, η σειρά των άρθρων με τα καλύτερα παιχνίδια του 2014, όπως εσείς τα ψηφίσατε. Κάθε μέρα θα βγαίνει ένα άρθρο με επεισόδιο, ναι. Επεισόδιο content είναι αυτό που αρέσουν στον Αλέξανδρο τον Μιχαλητσιάνο. Ξέρετε, αυτό που δεν χωνεύει, ναι. Λοιπόν, με τα παιχνίδια όπως τα ψηφίσατε εσείς, πολύ πράγμα έγινε με στις γιορτές. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, και πριν κάνουμε διάλειμμα, να μας πει ο Οδυσσέας λίγο για το Witcher. Ποιο Witcher? Το άτομο, ναι. Τι να σου πω για το Witcher? Έχεις να πεις τίποτα άλλο? 2000 πλάσεις. Τα γράψεις όλα. Τα γράψεις και παραπάνω από όλα τα γράψεις εσύ. Εντάξει, μια ιδέα το πώς παίζει ρε παιδί. Έχω να λογκάρω βέβαια και κάτι μέρες. Από τότε δηλαδή πιέσα το Dragon Age. Αλλά τι να σου πω, για αυτούς που παίζουν τέτοια παιχνίδια, δηλαδή Mage Knight ας πούμε, Descent και τέτοια πραγματάκια, αξίζει. Βέβαια, ξέρεις τι, καλύτερα θα ήταν να το κολλάγανε σαν multi εκεί στο Witcher το 3, ας πούμε. Όχι τίποτα άλλο, για να παίζει και περισσότερος κόσμος. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Μια εβδομάδα μπαίνω και βλέπω Πολωνούς, Ρώσους που δεν ξέρουν να μιλάνε αγγλικά. Πέτυχα δύο Έλληνες μια δόση. Γενικά είναι λίγος ο κόσμος. Δεν συνδέονται και οι χρήστες του Steam με τους χρήστες του GOG. Είναι στο GOG, είναι σε άλλους σερβερ, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε περιμένεις και βρίσκεις ματσάκια με δύο παίχτες τα οποία δεν αξίζουν. Αλλά κοίτα, αν γουστάρεις επί τραπέζι, τέτοια φάση, έχεις κάνα φιλαράκι δύο ας πούμε, να κόψετε τριαδούλα και να μπείτε σε πριβέ ματσάκι, βάζεις και πέντε κουέστα, κρατάει 3-4 ώρες ας πούμε ένα session.
Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Δηλαδή στη φάση αυτή των adventure των επιτραπέζων είναι καλή μεταφορά. Δεν είναι άσχημη. Αλλά είναι λίγο casual, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν έχει πολύ βάθος στους κανόνες του. Και του λείπει πολύ και το interaction μεταξύ των παιχτών. Άλλο είναι σε τραπέζι, ας πούμε, και να τα λέτε και να ανάλογα να εφαρμόζετε τους κανόνες ή να τη λέτε στους άλλους, ας πούμε, και άλλο το κλίκι-κλίκι, ξέρω εγώ, το ψηφιακό, ας πούμε. Αλλά σαν παιχνίδι, σαν κορμός είναι εντάξει, πολύ καλοφτιαγμένο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να βάλουμε και τον Νίκο που περιμένει. Και έχω χάσει λίγο την μπάλα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά αυτά που τώρα μου έρχονται ξαφνικά σαν εκκρεμότητες. Αυτό που σας είπα. Δεν πειράζει. Ναι. Σημείωνε τα, μην τα λες. Ναι. Τι είναι αυτό? Θεός. Πετάλαβε και ο κομμουνισμός. Ρε Άχη. Τι κάθαρμα είσαι. Παναγιά μου. Μόνο ο τράγος από τους Venom λείπει. Λοιπόν, ο Ασημάκ λέει, ο νικητής της ψηφοφορίας πότε θα βγει και ποια γνώμη σας για τα Amiibo. Εννοείς της ψηφοφορίας για τα καλύτερα παιχνίδια του 14, αν εννοείς αυτό, Ασημάκ. Στο τελευταίο επεισόδιο, δηλαδή την Κυριακή, θα βγάλουμε το βίντεο με αυτό που ψηφίσατε εσείς ως καλύτερο παιχνίδι του 2014. 2.000 ψήφους είχαμε. Ναι. Μπράβο, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, έτσι και στις εκλογές. Ναι. Ού, σίγουρα. Καμιά χιονοθεί, αλλά να μην πάνει άνω των 60, να σου πω εγώ. Έχει γίνει χαμός στην τηλεόραση με τον Καμένο τώρα, έτσι. Γιατί βγήκε ο Καμένος και είπε να κλείσουν τους γέρους στο σπίτι να μην ψηφίσουν. Το είπε τώρα, ναι. Το είπε και γίνεται χαμός στην τηλεόραση. Τώρα, πριν λίγο το είπε. Τον ακούσει η μάνα μου, θα τον σπάξει. Ναι, για να μην βγει Νέα Δημοκρατία, λέει, κλείστε τους παππούδες στο σπίτι. Αλέκο, τώρα που θα βγει ο Νικόλας, τώρα θα σου εξηγήσει, δεν θα τον αφήσω βέβαια, αλλά θα ήθελα να σου εξηγήσει για τις απαιτήσεις του Witcher. Λοιπόν, και τι είπε πιο πάνω ο Sad Shadow, λέει ότι σήμερα, από σήμερα το Facebook ζητάει επίσημο έγγραφο επιβεβαίωσης, ταυτοποίησης του ποιος είναι το account του κτλ. Τι είναι αυτό, τι κουφό είναι αυτό? Γιατί εγώ δεν μπαίνω. Ναι, κάτι έγραψε πιο πάνω. Δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο πάνω. Δεν είδα. Για να διαβάσω. Σοβαρά, ρε. Ναι. Το βρήκα. Ιστορική ημέρα σημερινή, λέει ο Σαντ Σάντο για εμένα. Ναι. Τέλος στο Facebook. Μου ζητάει να βάλω το αληθινό μου όνομα και να του στείλω φωτογραφία από επίσημο έγγραφο. Άντε. Ο Αλέξης, ρε. Μήπως είναι κανένα σκάμ. Μπορεί να κάνει σκάμ αυτό. Ιός, λέει ο Αλέξανδρος. Ιός είναι, λέει. Α, δουν κανένα νούμερο ταυτότητας, καμιά ιστορία. Σκάμ είναι. Α, μάλιστα. Παιδιά, προσέχετε αυτά τα πράγματα. Ναι. Instagram και Facebook, λέει. Άσο, παρακάτω. Βάλε κομμάτι. Λοιπόν, θα βάλουμε μια μουσικούλα, ναι, για να βάλουμε και την άλλη φορά, ολιγόρησα 5 δευτερόλεπτα και πιάσατε κουβέντα, γιατί, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, πάντως μας ρωτάνε τα παιδιά να πούμε και για ταινίες, αν είδαμε μέσα στις γιορτές. Είδαμε ταινίες, θα μιλήσουμε, παιδιά. Θα πούμε πρώτα τι παίξαμε και μετά για τα υπόλοιπα. Και τι παίξαμε και τι κάναμε. Ναι. Θα σας πω σε ποιες ταινίες έβαλα 1, 2 και 3. Και προσέξτε, 1, 2, 3 μέρες από το 10 εννοεί. Έτσι. Μέρες από το 10, όχι 1, 2, 3 σαν τους Γερμανούς που 1 βάζουν το καλό και 5 το κακό. Στα γραπτά. Έτσι δεν κάνουν. Ναι. 1 είναι το 10. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάνα δύο τραγούδια και γυρίζουμε. Με όσους ακούτε τώρα και με τον Νίκο τον Πλωμαριτέλη και να πούμε πολλά περισσότερα και για ταινίες και για παιχνίδια. Πάμε. Μην πείτε πολλά. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Έχουμε ένα ακόμα παλικαράκι στην παρέα. Νίκος Πλωμαριτέλης. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Δεν θα μας πει πολλά για τα specs. Τι να πούμε, εντάξει. Είχατε εσείς εκεί πέρα σήμερα ένα πολύ δυσάρεστο, άσχετο παρέμβαση. Είχαμε, ναι. Τι κουφό είναι αυτό, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό το πράγμα στα καλά καθούμενα. Τι έγινε, παιδιά. Αν έχει τύχη, διάβαινε δηλαδή, έτσι, όντως. Έπεσε ένα δέντρο από τον αέρα και πλάκωσε ένα διερχόμενο αμάξι και σκότωσε. Εν κινήσει την κοπέλα, τη σκότωσε. Έτσι, δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα πράγματα που σε μπαίνουν στον κόσμο. Τι να πει γι' αυτό. Λοιπόν, για τις απαιτήσεις, παιδιά, υπομονή του Witcher. Πάντα τις δίνουν λίγο φουσκωμένες και στο τέλος τα παιχνίδια παίζουν και με λιγότερα. Σε δύο παιχνίδια έγινε αυτό, και στο Assassin's Creed έγινε και στο Mordor.
Οπότε υπομονή. Εντάξει, ψηλές είναι οι απαιτήσεις, αλλά πρώτα θα δούμε και μετά θα κρίνουμε. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η λογική που το κάνουν αυτό. Αν θέλουν να τονώσουν την αγορά καρτών γραφικών. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ή να έχουν, πώς το λένε, καλυμμένοι την τέτοια σαν δεν τρέξει χαμηλότερα μηχανήματα. Υπομονή, πάνω απ' όλα. Αυτό γράψαμε και στο. Πώς το λένε, και στην είδηση στα σχόλια μου από κάτω. Το Evolve που βγήκαν σήμερα πάντως είναι πολύ normal. Δεν είχε τίποτα τρομερά γραφικά το Evolve. Ναι, το Evolve δεν είχε τίποτα. Ναι. Ουσιαστικά όμως είναι νέα γενιά και υπολογιστές. Τώρα τι άκρη. Θα υποστηρίζει φυσικά 4K ανάλυση στους υπολογιστές, αλλά. Άλλο αυτό, εντάξει. Πού εντάξει, χρειάζεται ανάλογο hardware. Πού θα την παίξει με την 4K ανάλυση, τι οθόνη. Ναι. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτοί που έχουν οθόνες τρεις πάντων. Αυτοί που κολλάνε τις τρεις οθόνες υπολογιστές δίπλα-δίπλα, παιδιά, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς το παίζουν. Πώς βολεύει τον κόσμο αυτό. Έχουν δηλαδή τρεις οθόνες υπολογιστή μία δίπλα στην άλλη. Ναι, ναι. Εγώ το έχω δει σε εκθέσεις αυτό, Νίκο, και είναι πολύ εντυπωσιακό. Από μακριά όταν είσαι, όχι πολύ κοντά, έτσι. Μπράβο, το ενδιάμεσο κενό που είναι το frame της οθόνης, εντάξει. Δεν ενοχλεί. Πώς δεν ενοχλεί, μωρέ, τώρα. Σιγά. Η Curved που λέει ο Ανώνυμος, ναι, είναι τη Samsung η Curved. Αλλά εδώ πέρα αυτό που λέει ο Νίκος τώρα, Ανώνυμος 9102, είναι για το rack που φτιάχνεις. Δηλαδή τρεις διαφορετικές οθόνες, η μία κολλημένη στην άλλη. Φτιάχνεις ουσιαστικά ένα ημικύκλιο, να το πούμε έτσι. Έτσι, ναι. Αλλά πόση πληροφορία, ας πούμε, να πάρει ο άλλος με τρεις οθόνες, ας πούμε. Τι του χρειάζεται τρεις οθόνες. Εντάξει, είναι ultra wide και καλά. Αυτό το είχα δει εγώ στην E3. Ας πάρει μια ultra wide οθόνη. Ναι. Μια μόνο. Αυτό που θέλει να πετύχει και καλά είναι η αγαπημένη λέξη του Σάβα, immersion. Έτσι. Ναι. Και καλά ότι δίνει και περισσότερη πληροφορία στα άκρα από το παιχνίδι. Πρέπει να το υποστηρίζει και το παιχνίδι αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, ας υποκληθούμε ταπεινά στο χρήστη που είπε ότι παίζει το Euro Truck Simulator 2 έτσι. Μπράβο. Euro Truck Simulator 2. Είσαι θεός. Για να χωρέσει η φοφάρα η τριαξονική, τρεις οθόνες, έτσι. Ο John Bob έχει και Avatar κάτι με τριαξονικό, κάτι βλέπω. Ένα μάκα εδώ πέρα, τι είναι αυτό. Μάλλον γουστάρι. Νταλικερίς, νταλικερίς. Μπορεί. Να σου πω κάτι, Stephen King και έτσι έχεις δει. Maximum Overdrive. Εντάξει, ωραία, δικός μας. Εδώ πέρα γίνεται debate, ρε, εσείς οι πισάδες που ξέρετε. Τι κάτι εκεί για AMD λένε. Παράρετε τώρα το χρόνο λίγο. Παράρετε το χρόνο τώρα λίγο. Γιατί θα φύγει η συζήτηση πάλι. Τι λέγατε την άλλη φορά, παιδιά, και είχα κοιμηθεί. Κάτι λέγατε, είχατε πιάσει κανένα 40 λεπτό. Για τηλεόραση λέγαμε, δεν ξέρω. Δεν λέγατε για τηλεόραση, κάτι άλλο λέγατε. Θες πάλι να κοιμηθείς, να ξαναπιάσουν πάλι αυτό. Για να ξέρω. Ο Χρόνης λέει: LG έβγαλε curve τηλεόραση που με ένα κουμπί γίνεται flat. Μήπως λέγατε για τηλεόραση. Το έριξε στη CES αυτό. Δεν το δείξαν αυτό, όντως υπάρχει. Δεν είδα εγώ πάντως τέτοιο πράγμα. Και πώς γίνεται δηλαδή αυτό. Πατάς το κουμπί και γίνεται. Έχει μικροίνες, ρε φίλε. Μικροίνες. Τι σιδερώνεις. Minority Report, δεν έχεις δει άνθρωποι. Πάντως το μόνο παράπονο για το Witcher είναι ότι είναι μια εταιρεία την οποία την έχουν στηρίξει PC χρήστες, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον στο πρώτο. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και γενικά θα πρέπει να το φροντίσει πάρα πολύ το πόρτις να είναι. Να βολέψει. Η λέξη κλειδί είναι το πόρτ μου. Στο PC θα τρέχει καλύτερα. Στο PS4 θα είναι downgrade. Όχι, ρε Οδυσσέα. Να παίζει όμως σε μηχανήματα που έχει το 70% του κόσμου, όχι το 30%. Αυτό είναι αλλά το πρόβλημα. Χαίστηκε τώρα CD Projekt. Με αυτό λέμε, να μην ενδιαφέρει. Σου δίνει DRM free, τα Java DLC καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν. Δες κάτι γίνεται και εντάξει. Εγώ δεν θέλω να μην έχει bug το παιχνίδι. Να παίζει το παιχνίδι θέλω. Μπορεί να παίζει το παιχνίδι. Όλα καλά. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό, είναι δυνατόν. Το delay αυτό το φάγε. Και ακούγεται ότι θα φάει delay για Σεπτέμβρη. Σόπα. Κι άλλο. Θα δείξει. Τώρα, άμα βάλω το παιχνίδι και μου βγει, ξέρω εγώ, η φάση Unity με αυτά που ακούω, δεν έχω παίξει Unity. Ή οτιδήποτε άλλο που δεν παίζει, να το κάνω ρε, εσύ. Με τα κολομπάγκ. Εδώ θα είχα πάξει το PS3 στο Dragon Age και πήγα να πετάξω την κονσόλα του μπαλκόνι. Στο PS4, στο Dragon Age που είπα προηγουμένως το ξεκίνησα εγώ. Το ξεκίνησες, Γιώργο? Ναι, το ξεκίνησα. Ράβο, κάναμε ένα πολύ ωραίο. Μου έκανε ο Σάβας ένα audiobook live, ήτανε. Ο απίθανος. Καθόμασταν περίπου 45 λεπτά και μου έκανε όλη την κοσμογονία του κόσμου του Θέντας.
σωστά το λέω, ο Σάββας. Ναι, όλοι μου έκανε μια αφήγηση πώς ξεκίνησαν όλα, οι θεότητες, τα ξωτικά, το αυτό, το να τ' άλλο. Αφού με έβαλε στο κλίμα, ξεκίνησα. Και δύο πράγματα δεν έχω παίξει για να εκφέρω άποψη για το παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Απλά να πω δύο σκηνικά. Το πρώτο ήταν ότι δύο φορές που ξεκίνησα, ο χαρακτήρας μου έτσι όπως φαινόταν από τη μέση και κάτω τα πόδια του φεύγανε στα δεξιά σαν το περιβόητο bug του Battlefield με τον τεράστιο λαιμό. Τι, ναι. Σοβαρά, έχεις ναι. πρόβλημα. Δεν είδα ποτέ τέτοιο bug μέσα. Ναι. Ούτε εγώ. Δύο φορές μου έγινε αυτό, δηλαδή με το που πατάω load game. Μήπως επειδή δεν είχε ακόμα εγκατασταθεί αγαπητέ. Μπορεί και θα φτάσω σε αυτό τώρα, μπράβο Σάββα, στο δεύτερο. Το ότι με το που φτάνω στο πρώτο boss του παιχνιδιού, στο πρώτο κλείσιμο του Rift ας πούμε. Α, εμφανίζει... tutorial. Ναι, το tutorial ουσιαστικά. Σκοτώνω τον boss και πάει να ξεκινήσει ένα cinematic και μου λέει ότι το παιχνίδι δεν έχει γίνει install ακόμα, συνέχιζε, είναι digital η έκδοση που έχω, την αγόρασα από το PSN, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και συνέχιζε να έπαιζα μεν, αλλά είχαν κατέβει τα 10 γίγκα από τα 44. Δεν σε ενημέρωσε στην αρχή αυτό. Όχι. Και τι γίνεται. Αυτό είναι το κουφορέ, ότι τον άφησε να συνεχίσει να παίζει. Ναι, και δεν έκοψε ένα κομμάτι συγκεκριμένο να του πει τώρα από εδώ και πέρα μεγάλη θα περιμένει. Ναι, όπως κάνουν όλοι οι πολίτες, όλα τα πολιτισμένα. Έτσι. Ακριβώς. Και ακούστε τι γίνεται τώρα. Μου βγάζει αυτό το μήνυμα και μου λέει ότι περίμενε γιατί γίνεται ακόμα installation in progress, ας πούμε, έτσι όπως το γράφει χαρακτηριστικά. Mm. Μου λέει, θες να γυρίσεις στο κεντρικό μενού. Πατάω yes. Βγαίνω στο κεντρικό μενού, περιμένω, πάω να συνεχίσω και δεν έχει κρατήσει το save. Ξανάπαιξα ξανά το boss fight. Εντάξει, να μάθεις. Δεν πειράζει. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία του Always Online, έτσι. Ρίξαμε βρυσίδι με το Σάββα πολύ αυτές τις μέρες. Είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Δεν είμαστε έτοιμοι για 45, ναι, 45 GB παιχνίδια και 2 και 3 GB patches. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και ένα Lizard Squad να σου ρίχνει τα δίκτυα για 10 μέρες. Δεν είναι, αυτά είναι αστεία πράγματα. Εμείς είχαμε πρόβλημα με το τουρνουά του NBA 2K15. Yeah. Το οποίο ουσιαστικά πάγωσε κάποια στιγμή μες στις γιορτές γιατί δεν υπήρχε PSN, έτσι. Δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Αστεία πράγματα, παιδιά, και οι εταιρείες όχι απλά φαίνονται ανέτοιμες πάνω σε αυτό. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι ευτυχώς δεν έγινε να περάσει η γραμμή των εταιρείων. Παιδιά, εγώ έχω πάψει να λέω ήταν η γραμμή της Microsoft, αυτά είναι τώρα. Ναι, εντάξει. Παπάρια μάντολες. Sorry κιόλας. Λοιπόν, αυτά ήταν η γραμμή της βιομηχανίας. Το ότι ξεκίνησε να το κάνει η Microsoft και τρεις μήνες μετά και ένα χρόνο μετά το Destiny της Activision κυκλοφορεί και είναι Always Online, αυτό το τέλος πάντων. Το υπερπαιχνίδι. Έκανα αρκεριφλούρε κάλεφα και βάλα και αυτά. Να σας πω για το Destiny, μια παρένθεση, λοιπόν, συγγνώμη που διακόπτω Σάββα, να πω... Μην κάνεις παρένθεση, να ολοκληρώσω την πρόταση. Λοιπόν, έλα, ολοκληρώσει θέλει. Δηλαδή, ευτυχώς δεν πέρασε αυτό το πράγμα, γιατί θα γελάγαμε όλοι μαζί. Καλά, μέσα στους πρώτους 3-4 μήνες του launch μιας γενιάς Always Online θα είχε τελειώσει αυτή η ιστορία και θα μας λέγανε τώρα, παιδιά, μπορείτε να παίξετε και offline τις κονσόλες σας γιατί έχουμε προβλήματα κτλ. Αλλά αυτούς τους 3-4 μήνες θα βγάζαμε την Μπέμπελη. Ναι. Έτσι, θα βγάζαμε την Μπέμπελη. Τώρα, μια τραγωδία ζούμε. Για το You Are My Destiny. Ναι, μια τραγωδία ζούμε με τα Always Online. Εγώ, ας πούμε, είχα τεράστιο πρόβλημα με το PS4 αυτές τις λίγες μέρες που προσπάθησα να παίξω μες στις γιορτές. Όχι μες στις, λίγο μετά βασικά, γιατί είχα προβλήματα μες γιορτές. Να μην δουλεύει το Cross Media Bar. Δεν λέγεται Cross Media Bar. Το κεντρικό μενού του PS4 τέλος πάντων. Ναι. Αφήστε τα τώρα, δηλαδή με τα Always Online για γέλια είναι. Γίνεται αποσύνδεση, ρε φίλε, και να θέλεις restart. Ναι. Δηλαδή... Με το Dragon Age προβλήματα συνέχεια, να πατάω το τρίγωνο για να συνδεθεί με τους servers του Dragon Age. Κονσόλες, δεν θέλατε. Καλά, εσύ δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι κονσόλες δεν ήταν έτσι πριν από 4 χρόνια. Γι' αυτό, πάρτε, γίνεται. Ναι. Για τον Destiny που λέτε εδώ, χτες το απογευματάκι που μιλήσαμε εκεί στο Gaming Festival με τα παιδιά που βρεθήκαμε, εκτός από τον Άγγελο Zlatko.gr που είναι και στο chat τώρα αυτή τη στιγμή και γράφει κιόλας, ο οποίος λέει ότι συνεχίζει και παίζει. Νομίζω ο Άγγελος παίζει το 360 την έκδοση, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Κώστας, ο Old Peculiar, συγγνώμη, και ένας από τους Γιάννηδες που έπαιζε με τον Γιάννη τον Τζιτσέλη που είχαν φτιάξει το κλάν και παίζανε μαζί κτλ. Το έχουν παρατήσει όλοι. Όλοι. Να, και ο Spartan City λέει: εγώ το παράτησα. Και αναρωτιέμαι πόσοι τελικά παίζουν ακόμα Destiny, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι. Αυτοί που αγοράσαν το Expansion.
Ναι, έχουμε τίποτα, έχουμε καμία έτσι, αίσθηση του πώς πήγε αυτό, πάει, πόσο κόσμο τώρα έχει το Destiny, ξέρουμε ήταν κάτι. Only digital το πράγμα. Κάποια στιγμή είχαν γίνει αναφορές για περίπου 1-200 ενεργούς. Οι ενεργοποιήσεις λογαριασμών βέβαια και τα παιχνίδια ήταν σχεδόν μία και κάτι φορές, γιατί έμπαιναν με το ίδιο παιχνίδι και νομίζω και άλλοι λογαριασμοί. Όχι, συγγνώμη, έκαναν λόγο για χαρακτήρες. Δηλαδή ένας παίκτης που έβγαζε και δεύτερο και τρίτο χαρακτήρα. Γύρω στα 8 εκατομμύρια ήταν οι χαρακτήρες. Αλλά ήταν παραπάνω από τις πωλήσεις του παιχνιδιού. Ναι, σαφώς. Γιατί καθόταν ο άλλος, έκανε και δεύτερο και ξεκινούσε. Αυτά για μένα είναι νούμερα που δείχνουν ότι το παιχνίδι πέφτει από τη στιγμή που έγινε launch. Δεν είναι νούμερα που δείχνουν. Χωρίς να αποτελεί έκπληξη σε καμία περίπτωση, έτσι. Δεκαετίες. Δεν το κόβεται για δεκαετία, έτσι. Δεκαετία. Με τους ρυθμούς, με το content που έχει και με τους ρυθμούς που δίνεται νέο content, εγώ δεν του δίνω χρόνο έτσι όπως πάει. Έτσι όπως πάει. Δεν λέω ότι δεν θα έχει 500.000 ή 1 εκατομμύριο ενεργούς. Και ίσως αυτοί και να αρκούν στην Activision και στην Bungie. Εγώ περιμένω να δω την... Το budget του έβγαλε. Το budget του. Ακόμα δεν πέρα το έχει βγάλει. Το budget το έχει βγάλει νομίζω από το πρώτο διάστημα. Γιατί τα 500 εκατομμύρια. Το budget πότε ήταν στα 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια, ναι. Μαζί, συνολικό έτσι, με marketing plans και όλα έτσι. Τα πάντα. Ναι. Πρέπει να βγάλει και κέρδος όμως, εντάξει δεν είναι. Και για να είμαστε και δίκαιοι, να, ο Τάσος GR3 λέει: εγώ σας ακούω και ταυτόχρονα παίζω Destiny. Εντάξει, προφανώς και θα υπάρχουν πολλοί. Καλά, Λόμι, δεν λέμε τώρα ότι. Ναι, τέλος πάντων. Ότι πω από αυτού κακά που παίζετε Destiny. Τώρα λέμε ρε παιδί μου, συγγνώμη. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Τρολάρι ο γιος. Ναι, ρε, βρες. Λοιπόν, ο John Bob λέει εγώ πήρα το Drive Club στην αρχή, αλλά όλα καλά, καμιά δύο εβδομάδες. Το Drive Club είπαμε, είναι ένα σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία το Drive Club, παιδιά. Σημείο έχουν αναφοράς. Ρίξει τιμή πάντως πρόσφατα και το έχουν βάλει και σε μπάντρες πολύ καταστήματα. Μα τι να το κάνεις, αυτό δεν μπορείς να παίξεις. Μόνο το single player μπορείς να παίξεις, να θαυμάσεις ωραία γραφικά και αυτό. Τέλος. Ναι. Και από ό,τι μας είπε και ο Δημήτρης ο Δημητριάδης και ακόμα ισχύει αυτό, το ίδιο είναι και για το Master Chief Collection με το multiplayer, έτσι. Το multiplayer. Βέβαια εκεί πέρα παίρνεις τέσσερα παιχνίδια εκ των οποίων τα 2-3 είναι ορόσημα για το FPS gaming στο single player τους. Για το Master Chief Collection είναι άλλα τα δεδομένα εκεί, έτσι. Αλλά το multiplayer και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι μια τραγωδία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι είναι. Το crew λέει ο expert. Ο Αποστόλης που είχε κάνει το review δεν. Τίποτα. Το crew απογοήτευση και αυτό και σε γραφικά και σε online περιβάλλον και σε τίποτα. Ήταν και αυτό από ό,τι έλεγε ο Αποστόλης. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει. Έτσι. Αλλά. Γενικά ρε παιδιά, οτιδήποτε έχει επιχειρηθεί σε online περιβάλλον, να βλέπετε ότι δεν μιλάμε μόνο για το μενού, αν το μενού τρέχει σωστά ή αν κολλάει η κονσόλα μας. Τα παιχνίδια που δημιουργούνται σε τέτοιο περιβάλλον δεν δουλεύουν. Το Drive Club δεν δουλεύει, το The Crew δεν δουλεύει. Και ο Death Racer λέει το The Crew ακόμα πουλάει στο top 10 στην Αγγλία. Εντάξει, και αυτό του κάνανε μείωση τιμής, γι' αυτό πουλήσε. Ο Θάνος λέει μακριά από το Drive Club, ξέρω ότι το έχω πει 100 φορές, αλλά ακόμα βαρά το κεφάλι μου που το πήραν bundle με την κονσόλα μου. Θάνο, προφανώς δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν μπορείς να παίξεις online. Να φτιάξεις club και όλα αυτά. Πάντως, για το που λέτε και τώρα φαίνεται κάτι. Ο ένας φίλος μου πήρε το Assassin's Creed και έχει το εξής εκπληκτικό bug. Το Unity. Ναι, όταν πηδάει από μια οροφή, πέφτει στο έδαφος και τον κλείνει μέσα. Και βυθίζεται στο υπερπέραν. Βλέπει, πίξελες πετάω. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και του είχε συμβεί 10 φορές, έτσι. Δεν μου το είπε μία και αντέγινε. Ναι. Αυτός ο Σάβας έχει παίξει πολύ να μας πει αν το έχει τύχει. Εγώ μία-δύο φορές, παιδιά, το είχα βρει. Δεν ξέρω τώρα τι διάολο. Α, σου συνέβη και εσένα πάντως, έτσι. Ναι, στο PlayStation 4. Δεν είχα βρει τόσα bug. Περισσότερο εμένα με ενοχλούσε το frame rate πάρα πολύ. Καλά, στο PC δεν έχει φτιάξει. Και υπήρχε γενικά και προβληματικό online. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ποτέ τον τόρο περί unplayable παιχνιδιού και όλα αυτά. Όχι unplayable, αλλά αρέσει. Ναι, όχι. Γιατί περισσότερο το όλο πράγμα είχε να κάνει με το ότι έχεις μια χιλιοπολιδιαφημισμένη, τραγουδισμένη, λαλημένη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο παραγωγή. Το οποίο το περιμένει ένας κόσμος
σαν relaunch μιας πολύ δημοφιλού σειράς, η οποία έχει φτάσει σε ένα αλφα σημείο, και τον βγάζεις και σου λέει ότι παιδιά χρειάζεται να επανασχεδιάσουμε ολόκληρα κομμάτια της πόλης και πάρτα σαν 7,5 γίγα patch. Ό,τι και να γίνει, αυτό θα το κράξεις. Και εφόσον μπαίνουμε στη λογική του κραξίματος σε έναν ωραίο και αγγελικά πλασμένο ίντερνετ κόσμο, το κράξιμο θα πέφτει από παντού και επί δικαίων και αδίκων. Τι να λέμε τώρα. Εγώ δεν τα υιοθέτησα ποτέ αυτά περί unplayability, αλλά δεν θα αρνηθώ και αν κάποιος μου πει ότι παιδιά, εγώ δεν μπορούσα να παίξω το παιχνίδι. Με γεια σου, με χαρά σου μεγάλε, γιατί μία εβδομάδα μετά έρχονταν η Ubisoft και έβγαζε 15 gigapatch. Οπότε, μάλλον εσύ έχεις δίκιο. Που γκρινιάζεις. Τι να πω τώρα. Τώρα να πω την αλήθεια, ξέρετε, κοιτούσα και σας έχασα λίγο, δεν καταλάβω γιατί μιλούσατε. Λίγο κοιτούσα τις πωλήσεις του Dragon Age. Γιατί υπάρχει συνοχή στη συζήτηση, ό,τι να είναι. Όχι, κάτι μουρμούζει ο Νίκο. Κοιτούσα τις πωλήσεις του Dragon Age βασικά. Για πες. Θλιβερές είναι. Θλιβερές, δεν έχει πάρει. Τώρα, 1.200.000 στο PlayStation 4 υποτίθεται. Τώρα αυτά τα νούμερα είναι του VG Charge, οπότε βάλε συν πλην 300.000, έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί μέσα σε 1,5 μήνα. Κάτσε, 1.200 μόνο στο PS4. Ναι, δεν είναι πολλά νούμερα. Δεν είναι. Κάτσε, συνολικά πόσο είναι δηλαδή το παιχνίδι. Συνολικά, αν βάλεις και τις άλλες τέτοιες, είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι για 1,5 μήνα άσχημα 3 εκατομμύρια. Ναι, για αυτή την παραγωγή και με για την έλλειψη παιχνιδιών είναι λίγα. Καταλαβαίνω πώς το λες, ναι. Που δείχνει ακριβώς, για μένα δείχνει το mentality της γενιάς, παιδιά, και το mentality της γενιάς, δεν έφαγε. Να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω να αλλάζει, παιδιά, το mentality της γενιάς αυτής. Έχει αλλάξει το δημογραφικό, ρε, εσύ τώρα, τι να λέμε. Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το είπα ακριβώς, Οδυσσέα, και έχεις πολύ. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι που έχει άρρωση στα reviews, στο Inquisition, δηλαδή είναι comeback τρελό της Bioware. Δεν έχει άρρωση βέβαια στα user reviews. Δεν ξέρω κατά πόσο μετράνε αυτά. Εντάξει. User reviews. Τα user reviews. Τα user reviews. Ναι, user reviews. Metacritic. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Τα user reviews, ειδικά στο Metacritic, είναι για γέλια, έτσι. Καλά, για γέλια είναι, αλλά. Για γέλια. Γιατί πάνε, ας πούμε, οι μεν. Τώρα, αν πει αυτό είναι multiplatform το παιχνίδι, δεν πέφτει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά βλέπεις όμως πολύ συχνά να παίρνει, ξέρω εγώ, το Killzone 1 και το Master Chief Collection 1. Γιατί πάνε οι μεν. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Πρέπει να πω όμως εδώ πέρα ότι το Dragon Age. Δεν ξέρω ποιοι users και πώς το έχουν βαθμολογήσει. Αλλά από τη στιγμή που δύο άνθρωποι, και ο Σάββας και ο Νίκος, έπαιζαν 25 μέρες και παίξαν 100 plus ώρες για να βγάλουν ένα review και να το βάλουν όσο θέλουν να το βάλουν τελικά. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κρίνεις το Dragon Age Inquisition τελικά με 5 ή με 10 ή με 15 ώρες και να του πεις, να πεις ότι είναι για 3 ή για 5 ή για 8. Ούτε καν. Σου λέει ο άλλος δεν δουλεύει καλά η tactical camera στο PC. Που ισχύει. Και του βάζει. Ναι, γεια σου. Δεν για να βάλεις ένα, ρε φίλε. Να πάρεις controller. Δεν είναι θέμα να πάρει controller. Το παιχνίδι παίζεται και χωρίς την tactical camera. Πώς το κάνω. Εγώ το έβγαλα στο hard χωρίς την tactical camera. Οκ, μακάρι να υπήρχε. Α, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ την tactical. Είσαι τακτικιστής εσύ που λέγανε παλιά. Θέλω να βλέπω ότι τα είδη τέτοια, immunities και τέτοια έχουν οι εχθροί. Γι' αυτό το χρησιμοποιώ και εγώ, εντάξει. Όχι, και σε κάτι boss παίζω. Δηλαδή R2 να κάνει advance, ειδικά σε κάτι, σε κάτι μικρά rifts εκεί πέρα που κάνει μάγη και τέτοια. Σε PS3 παίζω εγώ, ναι. Το μεγάλο παράπονο είναι τα γραφικά βασικά. Που με τα γραφικά δεν έχω ποτέ θέμα γενικά. Ναι. Οδυσσέα αναγκάστηκαν, γιατί το έχω δει και εγώ καμιά δεκαριά ώρες στο. Δηλαδή έχω δει το Hinterlands. Ναι, έχω δει όλο το Hinterlands, ας πούμε, στο 360. Δεν ζορίζονταν αυτό το πράγμα σε. Όχι, ούτε καν. Όχι. Δηλαδή, όταν το βλέπεις μετά στο PlayStation 4 ή στο PC που το ξέρει ο Νίκος, ναι. Το βλέπεις ότι αυτό το πράγμα τώρα λες. Δεν έβγαινε. Δεν ζορίζεται, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε περιοχή ήθελε 5 μικρές περιοχές για να χωρέσει σε 360 και PlayStation 3. Τώρα, καλός ή κακός. Με αυτό το παιχνίδι το συνειδητοποίησα, δηλαδή το πόσο έχει προχωρήσει το πράγμα. Το έχει ο αδερφός μου στο PC και βέβαια. Αυτό έχει δει σε PC, επομένως δεν. Δεν έχει. Κλείνει. Ναι. Είναι μια σχέση. Ξέρετε πότε αρέσει ένα παιχνίδι στον Οδυσσέα, όταν αρχίζει στο φόρουμ και γράφει τα κατεβατά με το χρονολόγιο του. Το πιάνει εκείνο το. Ναι. Απολαυστικό είναι. Όχι, με το Dragon Age έχω πάθει πλάκα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, Οδυσσέα, άκου να δεις τώρα. Εσύ που ξέρεις και κάτι τις παραπάνω από RPG και
και από μένα ξέρεις κάτι της και ίσως και πολύ παραπάνω. Λοιπόν, εγώ ξέρω πολύ καλά πώς μπορείς να πιάσεις ένα RPG και ενώ ο άλλος το λατρεύει να του αλλάξεις τα φώτα. Να το αποδομήσεις εντελώς. Για πλάκα ρε φίλε, είναι η πιο εύκολη κατηγορία, η πιο εύκολη κατηγορία παιχνιδιών, τον άλλο να τον βγάλεις παλαβό. Μέσα σε 3 λεπτά παιδιά. Εγώ τώρα το ξαναπαίζω σε Nightmare, το παιχνίδι, στο PlayStation 4. Λοιπόν, και έτσι κάνω ένα παιχνίδι που και πού με το μυαλό μου και λέω, ξεκίνα τώρα από εδώ και πέρα και κατέγραφε αρνητικά. Και αρνητικά που επειδή έχω παίξει μια φορά πλέον το παιχνίδι, ξέρω ότι τραβάνε, ότι δεν είναι αρνητικά τη στιγμή, είναι κάτι ρε παιδί μου το οποίο θα τραβήξει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, οπότε η κατηγορία είναι η πιο εύκολη και η πιο στρωτή για να πας και να το αποδομήσεις ένα παιχνίδι. Ναι, δεν διαφωνώ. Δηλαδή είναι σαν το καινούριο άλμπουμ των Running Wild, ρε φίλε. Δηλαδή θα το μπορείς από τη μία να δεις έναν που γουστάρει να πει πω ρε τι άλμπουμ άρα πάλι βγάλανε οι θεοί και να είσαι εσύ από απέναντι και να τον βγάλεις παλαβό και το άλμπουμ να το πετάξεις στα σκουπίδια. Πολύ εύκολη, πολύ εύκολη κατηγορία. Λοιπόν, και ειλικρινά, αν ακούσω 1000 αρνητικά για το Dragon Age, το Inquisition τώρα, μπορεί να μην διαφωνήσω σε κανένα. Μπορεί να ισχύουν όλα. Μπορεί να ισχύουν όλα. Το μεγάλο θέμα για μένα σε παιχνίδια που πας και για να τα παίξεις μία φορά κάνεις 122 ώρες. Εμένα, παιδιά, το save μου όταν τελείωσε το παιχνίδι στο hardcore mode, στο hard ή hardcore, δεν θυμάμαι τώρα. Στο hard έγραφε 122 ώρες το save. Εμένα αυτό το πράγμα σε εντός εισαγωγικών ευθύ single player παιχνίδι δεν μου έχει ξανατύχει 120 ώρες για να το τελειώσω. Δεν ξέρω τι κάναν τα παλιά JRPG με τα spawn, respawn και εγώ δεν ξέρω τι και με τα random battles. Λοιπόν, εμένα δεν μου έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα. 122 και κάθε φορά και κάθε 5 ώρες να βλέπω κάτι καινούριο. Καινούργια περιοχή, καινούριο quest, καινούριο το ένα, καινούριο το άλλο. Λοιπόν, είναι φοβερή παραγωγή ρε την άλλη. Αυτή τη στιγμή όμως μετά τις 122 ώρες και άλλες 20 που έχω ρίξει μέχρι τώρα στο Nightmare Mode, μπορώ να δεχτώ τα αρνητικά και μπορώ να τα αντικρούσω και ένα-ένα. Ένα-ένα. Ρε παιδί μου, θα σου θέλει και θα σου πει ο άλλος που είναι η δομή των RPG που ένα quest αντιμετωπίζεται και με τον ένα και με τον άλλον τρόπο. Στο 99, τώρα έχουμε 2015, πάμε παρακάτω. Τι αυτό είναι. Η άλλη απάντηση είναι έτσι ήταν και το ένα. Έρχονται. Έτσι ήταν και το Origins. Ή υπάρχουν ήδη. Ναι, ναι. Αυτό. Μπορεί και αυτό. Όχι, αλλά γιατί δεν υπάρχει. Η αγορά είναι τεράστια. Τράβα, πέσει και πίνει. Ναι, δηλαδή δεν καλύπτεσαι εκεί πέρα. Βάλε ένα Divinity. Ναι, μια χαρά. Περίμενε το πύλο σε αυτή. Έχει δύο χαρτούλιδες. Δύο χαρτούλιδες έχει το Divinity. Τρεις. Ναι, ρε παιδί μου, τρεις. Ναι, τρεις χαρτούλιδες έχει το Divinity. Και παίξε και κάνε τα quest σου με όποιον παλαβό τρόπο θέλεις. Μαζί σου. Λοιπόν. Είναι και αυτός ένας τρόπος να φτιάξει ένα RPG, ας πούμε, δεν είναι ο μοναδικός. Ναι. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Και δεν μπορείς να φτιάξεις από ένα τίτλο να κάνει τα πάντα, έτσι. Και μου έρχονται πάλι στο μυαλό οι γκρίνιες όταν βγήκαν τα Icewind Dale, οι γκρίνιες όταν βγήκαν το Neverwinter το πρώτο τώρα, γιατί το 2 ποτέ δεν το αγάπησα. Το πρώτο το Neverwinter Night, που ναι, ήταν action παιχνίδι και τα λοιπά. Την ίδια όμως, ώρα υπήρχαν quest και υπήρχαν κομμάτια παιχνιδιού στο Neverwinter Nights το πρώτο, στο οποίο ακόμα και αν ήταν action το παιχνίδι, dungeon crawler δηλαδή σε σημεία, η προσέγγιση των quest ήταν καθαρή RPG προσέγγιση, πολύ πιο καθαρή από ό,τι στα Baldur's Gate ας πούμε, και έλεγες, όπ, εδώ έχεις έναν ήρωα και το minion του να πούμε, έτσι ένα minion είχε στο Neverwinter Nights, αλλά κοιτάξτε την προσέγγιση ας πούμε πώς αλλάζει. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένεις από μια τέτοια παραγωγή να κάνει τα πάντα. Όχι βέβαια. Και το Dragon Age κάνει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί 10 από αυτά να τα κάνει και μέτρια. Μπορεί να τα κάνει και μέτρια ρε παιδί μου. Αλλά όπως επειδή περισσότερο το συζητήσαμε με τον Νίκο το παιχνίδι παρά το παίζαμε. Λοιπόν, σε κάθε γκρίνια του στυλ πω πω ρε Νίκο βαρέθηκα να σκύβω και να μαζεύω πετρούλες και τέτοια και τέτοια και τέτοια. Νίκος μπορείς να τα αγοράζεις μεγάλε. Να επενδύσεις σε άλλες στρατηγικές, δηλαδή συλλογής χρημάτων,
είτε με τα perks, τα Inquisition perks για να μαζεύεις χρήματα, είτε να στέλνεις όλη την ώρα και να κάνεις spam στις αποστολές με τα φράγκα. Να κραφτάρεις και να πουλάς, ό,τι βρεις και να το πουλάς κατευθείαν. Ακριβώς. Και να το πουλάς κατευθείαν, να έχεις τα συν 10, μείον 10 εκεί που σου έδιναν τα perks στις τιμές και όλα αυτά. Λοιπόν. Και ερχόσουν και έλεγες ότι δεν χρειάζεται ούτε ένα να μαζέψεις. Εντάξει, ναι. Μπορείς με αυτά που θα σου δώσει το παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, οκ. Okay. Θα μαζέψεις πάλι, να βρεις κανένα seed, το ένα το άλλο, okay. Λοιπόν, και πάμε τώρα και στο τελευταίο αυτό που είπε ο Νίκος, ούτε μετά από 15 ώρες. Γιατί το λέμε αυτό και επιμένουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Γιατί κάθε 15 με 20 ώρες το παιχνίδι αλλάζει. Μα οι 15 ώρες δεν είναι καν το... Έχεις 20 ώρες που νομίζεις... Η εισαγωγή δεν είναι καν. Ναι, που έφτασες, και αυτό δεν είναι spoiler, που έφτασες σε ένα σημείο στο παιχνίδι που λες, ωραίο ήταν ρε παιδιά, αλλά τι... προς το τέλος φτάνουμε. Ναι. Έτσι και αντιλαμβάνεσαι, και επίσης αυτό πρώτη φορά μου συνέβη εμένα σε game, ότι μέχρι τότε έπεσε στον πρόλογο. Μιλάς και εκεί αρχίζεις και λαλάς και λες, όχι ρε φιλέ, μέχρι τώρα τον πρόλογο. Και πόσο εύκολα, Σάβα, πόσο εύκολα θα μπορούσαν αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούν και να μην πάρουμε χαμπάρι τίποτα και να στα πουλήσουν ως expansion. Να τελείωνε το παιχνίδι στις 15-20 ώρες, θα γκρίνιαζαν και θα λέγανε εντάξει, μόνο 20 ώρες παιχνίδι, λέμε τώρα, να έχει μια ελαφρώς διαφορετική δομή. Αυτή τη φορά ήταν full force ahead, τύπου. Αυτή τη φορά ήταν full force, δεν είχε. Δεν ξέρω τι σχεδιάζουν για expansion. Εγώ θέλω να δω Αντίβα, θέλω να δω Νεβάρα, θέλω να δω The Winter, θέλω να δω 1002 ας πούμε για expansion. Εντάξει, το τέλος είναι cliffhanger, έτσι. Αλλά το τέλος, πρώτα απ' όλα είναι cliffhanger του στείλω ότι. Τώρα αρχίζει μια νέα μυθολογία στο Origin, στο Dragon Age πλέον. Θυμάσαι αυτό που σου γράψα στο Skype? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αλλάζει το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζει η οπτική των Blights, το τι είναι τα Blights, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Δηλαδή αλλάζει είναι όλο το θεοί. Πράγμα. Ναι, ακριβώς, χωρίς να το ξέρουν οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Μην δώσετε spoiler, Όχι, δεν μην σας ξεφύγει, εννοώ στη συζήτηση πάνω, ναι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση καν να καταλάβεις. Λοιπόν, και έχουμε ένα παιχνίδι που ανά 30 ώρες να πούμε αλλάζει και λες, ρε φιλέ, κι άλλο. Κάτσε να σου πω, κάτσε να δω πόσο έχει γράψει το ρολόι. Εγώ 111 το τέλειωσα. Εγώ παιδιά αλλά... 122. Και Νίκο, μόλις αντιλήφθηκα ότι ας πούμε το quest των Templars, εγώ είχα επιλέξει τους Mages το πρώτο, ήταν άλλο ένα τετραωράκι μαζεμένο. Είναι μεγάλο. Είμαι στις 46 ώρες. Ωραία. Και μόλις τελείωσα το quest που σε βάζει να επιλέξεις μέρος στον εμφύλιο. Α. Έλα, προσέξτε τι λέτε. Εκεί. Όχι, αυτό είναι ένα κλασικό μοτίβο του παιχνιδιού. Παιδί μου, του στείλω ότι τώρα θα επιλέξεις να συνεργαστείς με τους Mages ή με τους Templars. Να τους πάρεις μαζί σου. Είναι και κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια, εντάξει, το Dragon Age. Ξέρεις το δεις αυτό. Έχω μαζέψει ό,τι λουλούδι και ό,τι τέτοιο υπάρχει στην εξοχή. Δεν έχω αφήσει τίποτα. Προετοιμάσου και πολύ μεγάλες εκπλήξεις, αγαπητέ Οδυσσέα. Νομίζω ότι δεν έχω δει τίποτα αυτή την αίσθηση μου. Ναι, ετοιμάσου για πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Όχι. Το σημείο που σου είπα εγώ ότι τελειώνει ο πρόλογος δεν το έχει φτάσει ακόμα. Ακόμα. Όχι, δεν έχει φτάσει στο τέλος του πρόλογου. Λοιπόν. Και δεν ξέρω τελικά αυτό το πράγμα αν είναι κουραστικό ή όχι. Και δεν με νοιάζει κιόλας αν ακούγεται ότι τώρα μπλέκω διθυράμους για το παιχνίδι. Εγώ ξέρω ότι τελειώνεις το παιχνίδι αυτό στο οποίο έχεις δώσει 44,99 που έδωσε ο Καλύφας στο PS Store. Έτσι, στην έκδοση. Ήτανε μέχρι τις 8 του μήνα, παιδιά, το πήρα 44,99. Ναι, λες ρε φίλε. Και βγάζεις ένα διμινάκι άμα είσαι χαλάρος. Ναι, άλλα σημεία δουλεύουν. Άλλα δεν δουλεύουν. Αλλά σε μια φάση πιάνεις τον εαυτό σου να κόβεις βόλτες, να κοιτάς κάτι που έχουν σχεδιάσει και να λες όχι ρε φίλε, για αυτό εδώ που έχουν κάνει αξίζει τελικά τον κόπο. Mm-hmm. Επιπλέον αυτά που είπαμε στο review λίγο να επαναλάβουμε τα δυνατά σημεία που κάμια φορά επειδή ένα troll θα σου ρίξει το δεν δουλεύει το tactical camera ξαφνικά ξεχνιούνται. Να μιλήσουμε για τους πιο καλαδουλεμένους χαρακτήρες που υπάρχουν σε Dragon Age μέχρι τώρα. Όχι σε Bioware παιχνίδι. 7 λίρες, πού το βρήκες ρε Αλέκο 7 λίρες? Αν το βρήκες 7 λίρες και μιλάς για Dragon Age Inquisition, εννοείται ότι το παίρνεις τρέχοντας. 7 λίρες. Μήπως λέτε για άλλο παιχνίδι τόση ώρα στο chat? Μιλάμε για τους πιο καλοδουλεμένους χαρακτήρες σε Dragon Age παιχνίδι. Recorder θα σου πει ο Σάββας και ο Νίκος και ο Οδυσσέας βέβαια, αν μπορείς να το παίξεις ή όχι, αν έχεις παίξει τα πρώτα δύο. Και το βασικότερο με το Dragon Age Inquisition είναι αυτό που λέει ο Recorder. Παίζεται ανετότατα χωρίς να έχεις αγγίξει το Origins και το 2. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Ανασκεύασες αυτό έτσι. Εννοείται ότι κάνω πλάκα. Α, τρόμαξα. Πάει και εγώ λέω.
Θα σας βλακώ σε όλους. Με λοιπόν, τρόμαξες, λέει τι κάτι κουλουτουμπερά. Είναι, είναι, τώρα δεν θέλω να το πω για να μην συναχωρηθεί ο Καλυφάκος. Είναι ζωτική αναγκαιότητα να παιχτεί το Origins και το 2. Και το 2. Εκτός και, αν, εκτός και αν κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή και αφήσουμε το Σάββα να κάνει το μονόλογο που έκανε όταν μου μίλαγες στο Skype πριν από μια εβδομάδα και κάθισε ο Σάββας και μου είπε, όπως σας είπα πριν, ως audiobook. Ξέρετε πως είναι τα audiobooks που παίρνει ένας διάσημος ηθοποιός στο Lord of the Rings και αρχίζει και αφηγείται. Αυτό έκανε ο Σάββας σε μένα, 45 λεπτά, και μου είπε όλη τη μυθολογία του Dragon Age, τι έγινε στο Origins, μάλλον τι έγινε πριν το Origins, τι έγινε στο Origins, τι έγινε σε εκείνο εκεί το μικρό κεφάλαιο που λέγεται Dragon Age 2, έτσι, και φτάσαμε στο Dragon Age Inquisition. Μια χαρά θα σας καλύψει, δεν χρειάζεται... Αυτό που είπε ο Οδυσσέας, παρασυρμένος από, το, από την πλόφα μου, ότι παίζεται. Εννοείται ότι παίζεται το παιχνίδι. Αν δεν σε ενδιαφέρει, επειδή διάβασα ένα σχόλιο στο φόρουμ από ένα παιδί που λέει ότι ξέρετε, εγώ δεν έχω πολύ χρόνο ρε παιδί μου. Θέλω να πω ένα καλό παιχνίδι. Λοιπόν, παίζεται. Θα το ευχαριστηθεί, είναι δυνατόν να μην το ευχαριστηθεί. Πραγματικά. Αλλά στο, στην, όλη, στην όλη αίσθηση που θα σου βγάλει, σε αυτό που λέμε, τι αξία έχει το lore σε ένα RPG, το 50% πόσο το μετράει κανένας. Εάν δεν έχει παίξει τα προηγούμενα, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Γιώργο, ξέρεις ότι εγώ συχαίνομαι όταν μπαίνω σε ένα χάρτη και βλέπω 20 quest μαζεμένα, τρελαίνομαι και σημαίακια. Το ξέρεις, αυτό συμφωνούμε κιόλας. Εγώ έχω, ναι, έχω πρόβλημα αυτό. Ωραία. Η διαφορά του Inquisitor είναι ότι αυτά τα quest, βαρετά πες τα τετριμένα, είχαν κάποια σχέση με όλο τον κόσμο. Δεν ήταν. Όχι, αν όχι όλα, το 80% του 85%. Έχει λογική Mass Effect. Ναι, γούστα είναι κομμάτι του κόσμου, ρε παιδί μου. Ναι, δεν πήγαινε Γιώργο, να σου πω κάτι. Αυτό, φίλε, που έκανε το Mass Effect στο 3, ιδίως στο 3, όπου φτάνουμε στην κορύφωση, υποτίθεται, όπου πρέπει να συνενωθούν οι συμμαχικές δυνάμεις εναντίον των Reapers και όλα αυτά. Αυτό που έκανε στο 3 το Mass Effect, να συνδέσει όλα τα quest με το κεντρικό story. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, παίζω, είναι και ο Αλέκος μέσα. Ο Αλέκος είναι 6-7 χρόνια πιο πριν άρχισε να παίζει RPG. Εγώ παίζω από το, από το 97-98 λίγο πιο σοβαρά. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό σε RPG. Το να παίζεις και, και το τελευταίο side quest να πατάει στην κεντρική ιστορία. Να το συνδέει με την κεντρική ιστορία. Ότι πρέπει να πάμε εκεί σε εκείνο τον κολοπλανήτη να κάνουμε ένα fetch quest. Γιατί όσον για αφορά το την κεντρική ιστορία, αυτό. Εγώ δεν το έχω δει να επιτυχάνεται. Δεν ξέρω αν επιτυχάνεται στο Inquisition. Στο Inquisition επιτυχάνεται μερικώς, γιατί τα πάντα είναι κομμάτι αυτού του κόσμου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πας και στείνεις ένα. Πώς τα λέγαμε, ρε Νίκο, τα. Outpost. Όχι Outpost. Τα Watch Towers. Όχι, ούτε καν. Τη σημαούλα που βάζεις, ρε παιδί μου, στο landmarks. Εντάξει, ναι. Και για το κάθε landmark, ναι, για το κάθε landmark που μια περιοχή μπορεί να έχει 30 και οι περιοχές είναι 12. Δηλαδή, μπορεί να έχεις όλο το παιχνίδι 250 landmarks. 300, δεν ξέρω πώς. 12 είναι, ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά, 12. 12 σε κάποιες περιοχές από quest, και έχω ανοίξει μόνο 3-4. Χωρίς τα main που έχω κρατάνε. Και δεν έχεις δει τις μεγαλύτερες ακόμα. Τι λες τώρα, ρε μόνο. Φτιάχτηκε τώρα το Οδυσσέας. Οδυσσέα, δεν έχεις δει τις μεγαλύτερες. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τις μεγάλες περιοχές δεν τις έχεις δει ακόμα. Πήγαινε κανένα Hissing Wastes εκεί πέρα. Δεις που λέω, το έχω αφήσει για το τέλος, κάνω εγώ στο Σάββα αυτό. Πάω εκεί πέρα, σοκάρω με μόνο. Ο ένας τον άλλο σοκαριστικά μηνύματα στέλνω. Λοιπόν. Για πες λίγο εδώ πέρα στο Death Racer, εσύ, Σάββα. Και τα παιδιά γενικότερα που τα ξέρετε αυτά. Τι παίζει με το save, λέει. Εγώ παίζω το Origin στο PC και σκοπεύω, λέει, τον Dragon Age 2 στο PC. Λοιπόν. Όταν τελειώσετε, αν παίξετε και το 2, και εγώ προτείνω το 2 να το παίξετε κυρίως λόγω των expansion, και αν αγνοήσετε τα δομικά λάθη του παιχνιδιού, θα το ευχαριστηθείτε κιόλας, έχοντας στο μυαλό σας ότι θα παίξει ρόλο για το Inquisition. Κατά τα άλλα, ούτε καν αυτοί οι τύποι που έβγαλαν το Inquisition άγγιξαν το 2. Ούτε καν. Δεν το πιστεύω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για τους developers, λες. Ναι, κάποια παραπέδια, δεν ξέρω τώρα. Έκαναν γρήγορη αναβάθμιση στις καθαρίστρες του κτηρίου, δεν ξέρω τι έγινε. Κάποιους βάλανε να βγάλουν το 2. Δεν παίζει αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύετε. Το 2, παιδιά, είχε μία απόλυτη Gerkwall, 3 εξωτερικές περιοχές, 4 dungeons και 5 επαναλαμβανόμενα μικρά dungeons. Αυτό είχε το 2, τέλος. Πες του για το keep του Death Racer όμως, που τα σπάει. Πρόσεξε. Όταν λοιπόν πας να ξεκινήσεις το Inquisition,
μπορείς είτε στο PC είτε στο PlayStation 4 να συνδέσεις τον Origin λογαριασμό σου, τη CA εννοώ το Origin, με το Keep. Dragon Age Keep. Μπράβο. Να πας το σε μια και τώρα, σελίδα, το ναι, λοιπόν, και σου ξεκινάει ένα μακρύ δρόμο επιλογών με βάση αυτά που έκανες. Πόσα ερωτήματα είναι, δεν είναι 300. Καμιά... Όχι, δεν πρέπει να είναι τόσες. Δεν είναι? Όχι ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να είναι 100. Παραπάνω από 100. Λίγες είναι. Δεν ξέρω. Εγώ ήμουν 45 λεπτάκι μέσα και άκρη δεν έβγασα. Εγώ το και ξεκινάει με ερωτήσεις του τι έκανε σε συγκεκριμένα quest στο Origin, στο Origins, στα DLC των, του Origins, στο 2 και στα DLC του 2. Μιλάμε λοιπόν, και σου βγάζει, σου σώζει έναν κόσμο επιλογών. Προφανώς με πρόσωπα που θα ξαναεμφανιστούν στο Inquisition, όπως ακριβώς γινόταν στα Mass Effect. Όπως ακριβώς γινόταν στα Mass Effect. Λοιπόν, οπότε, όταν ξεκινάς το Inquisition και βλέπει το λογαριασμό σου, ότι ο Origin λογαριασμό σου έχει σώσει τον Dragon Age Keep, σου λέει, αυτόν τον κόσμο που έσωσε στο Dragon Age Keep, θέλεις να τον εισάγουμε στο Inquisition? Και μπαίνουν αυτές οι επιλογές, οι 50, 60, 70, 100 στο... Δηλαδή, ας πούμε, θέλω να πω το παράδειγμα για αυτούς που έπαιξαν το Origins. Λοιπόν, αν θυμάστε, υπήρχε στην Orzammar, στο Origins, ένα quest, μεταξύ όλων των άλλων, ένα side quest, όπου έπρεπε να πείσει στον πατέρα μιας γυναίκας νάνου ότι η κόρη του έχει έφεση στο διάβασμα και να πάει να σπουδάσει στο Circle of Magi. Και μπορούσε εσύ να τον πείσεις και να την στείλεις για σκόλαρ στο Circle of Magi ή όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει Αλέκο, στο ηχογραφημένο θα με ακούνε χωρίς να καταλάβουν γιατί χαχανίζουν οι υπόλοιποι. Μου θα σπάει. Λοιπόν, εάν επέλεξες αυτή την κοπελίτσα να τη βοηθήσεις και να τη στείλεις για διάβασμα, για να τη στείλεις για σπουδές, στο Dragon Age Inquisition εμφανίζεται ως η Arcane Master του, τη βρίσκεις δηλαδή, την στρατολογείς και είναι μέσα και παλεύει με τους runes, με τις αναβαθμίσεις των ρούνων στα όπλα. Και σου λέει και την ιστορία ότι ο Hero Fair Elden με είχε βοηθήσει και είχε πείσει τον πατέρα μου και... Λοιπόν, τόσο απλά. Το θυμάσαι το quest. Το παίζεις τώρα εσύ, Δημήτρη, από ό,τι είδα στο forum. Την έστειλε στον Circle of Magi. Εάν αυτή την επιλογή, τη βάλεις στο Keep, θα την δεις στο Inquisition. Αν δεν το κάνεις, ποιος σου έρχεται, Rune Master? Δεν άλλος. Το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να σου εμφανιστεί αυτή και απλά να σου λέει μια ιστορία. Πού να ξέρω τώρα. Default έτσι τα παιχνίδια δεν τα έχω παίξει ποτέ εγώ. Τα Mass Effect πάντα με εισαγόμενα save τα έπαιζα. Δεν ξέρω πώς είναι η default καταστάσεις. Παντελή, φαντάσου το αυτό το πράγμα για 70 με 80 πράγματα, ρε φίλε. Στο Mass Effect, π.χ. στο 2 και στο 2 και στο 3, περισσότερο στο 3 βασικά. Στο 3 εμφανιζόταν πρόσωπα όλη την ώρα που σου έλεγαν, και στο 3, στο Mass Effect ήταν ακόμα πιο έντονο, γιατί ο ίδιος ο Shepard ή η Shepard είχε κάνει τις αποστολές αυτές. Μην ξεχνάτε ότι στο Dragon Age έχουμε τρεις διαφορετικούς ήρωες. Έχουμε τον Hero of Elden, τον Hawk και τον σημερινό ήρωα, τον Inquisition, έτσι. Τον λοιπόν, Herald of Andraste. Τον Herald of Andraste, που μπορεί να θέλει, που μπορεί να μην θέλει. Νίκο, στο δεύτερο playthrough το παίζω ψωνισμένος κι εγώ. Έτσι, μπράβο, φίλε. Ναι. Πουλα πρόλογο, ρε. Μες τη λέω Maker και είμαι εκλεκτής Herald. Σονάρα. Καλά, έτσι πρέπει. Στο πρώτο ήμουν αναρχοκομμουνιστής και άθεος. Αλλά στο δεύτερο θα το παίξω πολύ Herald. Δεν βγαίνει αλλιώς το Nightmare. όλοι θα υποκύψουν. Όλοι θα λυγίσουν. Πολύ ξύλο τον Άιτμερ. Παιδιά, έχει ξεκινήσει μια τρελή καταιγιδούλα αυτή τη στιγμή έξω. Βροχή και πάρα πολύ αέρας. Εντάξει, μια χαρά προχωράει η εκπομπή. Απλά επειδή οι συνθήκες λίγο τρελές, μη σας φάνηκε και παράξενο αν κοπούμε. Στόρμπος, χαμός γίνεται. Έτσι, ναι. Γενικώς, ναι. Εγώ δεν έχω φύγει ακόμα. Είμαι ακόμα σε Inquisition περιβάλλον. Οδυσσέα. Όταν καταλάβεις ότι μόλις τελείωσες τον πρόλογο, θα σκάσεις τα γέλια, ρε φίλε.
Θα σκάσει τα γέλια. Εκεί είχαμε ξεκινήσει κουβέντες που όταν αρχίσουμε το review, σε αυτή τη φάση ακριβώς που είσαι. Έχει κουβεντιάσαμε να το πιάσουμε και. Όχι, πώς το λέτε. Καταρρεύσαμε σε φάση. Λέγαμε, τι πάμε να γράψουμε. Πέστε όμως και εγώ που επέμενα και έλεγα, παιδιά, θα την πατήσουμε. Να προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε στις 40 και στις 50 ώρες. Έτσι, ναι. Και στις 40 και στις 50 ώρες γελούσαμε γιατί ξεκινούσε το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό, μα το κείμενο ήταν προγραμματισμένο να ανέβει πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι, παραμονή κάπου εκεί. Και βγήκε. Και βγήκε με τα βαΐων κλάδων υδρότων και με δάκρυα κυδρότας που έλεγε ο Ρουπάς. Λοιπόν, εδώ στην Κασάνδρα λέει έχει ήλιο. Κασάνδρα. Στην Κασάνδρα από το Inquisition. Ή τη Χαλκιδική. Πού έχει ήλιο. Τη Χαλκιδική, μάλλον στην Κασάνδρα. Γιατί αν έχει ήλιο, μάλλον. Μάλλον στην Ασία πρέπει να είσαι. Στην Αυστραλία πρέπει να είσαι. Έχει παίξει κανεί το Dragon's Dogma. Dragon's Dogma. Όχι, παιδιά. Αυτό το αποθεώνουν έτσι το παιχνίδι. Το Dragon's Dogma. Είναι διπλή έκδοση, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι και για αποθέωση, αλλά οκ, ναι. Όσοι είχαν παίξει πάντως. Ρώτησε νομίζω ο Καβακλής, ο Νίκος είχε κάνει το review νομίζω του Dragon's Dogma. Ναι, και το γούσταρε πάρα πολύ. Το γούσταρε, ναι, του άρεσε τον Νίκο. Ναι, ναι. Α, δεν είναι και ο Κώστας εδώ. Έχει καμία σχέση με το. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει τέτοια δομή. Είναι άλλο. Δεν είναι RPG τέτοιου τύπου. Είναι πιο πολύ action. Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, αλλά πολύ τέτοιο, παιδιά. Πολύ, πολύ σύνθετο και πολύ έδαλο και τέτοια, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Απλά φοβάμαι να το αγγίξω προς το παρόν. Ναι, και αυτό επίσης ήταν για πάρα πολλές ώρες. Για πάρα πολλές ώρες. Και είχε βγει, νομίζω, και μια έκδοση που ήταν και με τα expansion μέσα και με βελτιώσεις και τα λοιπά. Το διπλό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει το. Ναι. Δεν ήταν αποκλειστικό τα αυτοπία στο Xbox. Κάνω λάθος, έτσι. Όχι, όχι. Μόλι πιο λεφτό. Για το ντόγμα. Όχι, όχι. PC, Xbox και. Α, PC δεν υπάρχει. PC δεν υπάρχει. Τι PC δεν υπάρχει. Το Dragon's Dogma. Το Dragon's Dogma. Όχι, ρε παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει σε PC. Θα το είχα. Δεν υπάρχει, μπερδεύομαι. Όχι. Ναι, ναι, ήταν ο Κόσμο Λεξουλή, το γράφουν και τα παιδιά στο chat. Α, δεν το ξέρω αυτό, είδατε. Και ο Ντόπα λέει πολύ ωραίο. Λέει, επειδή το έπαιξα με το μεγάλο expansion μαζί, το expansion είναι σαδιστικό χωρίς λόγο. Σοπαρέ. Α, είναι και old peculiar να τον ευχαριστήσω και δημόσια, έτσι. Ο γιατί Κώστας, μου πρότεινε ένα πρόγραμμα για να γράψω την Dragon Age Inquisition γιατί ήθελα να κάνω μάχες με τους δράκους, θα τις ανεβάσω στο Facebook. Αφού σου είπα ρε, πατάς, σου είπε νομίζω ο Σκουλουδάκης, το είπε, πατάς το share button. Έλα τώρα πονηρός εσύ. Γεμίσαμε πονηρούς. Πατάς το share button ρε φιλαράκι, τι πρόγραμμα θέλεις, γιατί παιδεύεσαι έτσι. Λοιπόν, Οδυσσέα, πόσους δράκους είχε το Origins? Πόσους δράκους είχε το Origins, πού να θυμάμαι πόσους δράκους είχε το Origins. Δύο ρε φίλε. Δύο. Είχε στο Sacred Ashes, στο Fantastic Andrasted τον ένα τον δράκο και τον Archer Demon στο τέλος, δεν είχε. Εδώ έχω βρει μέχρι στιγμής δύο ή τρεις μου φαίνεται. Καλά, έχει 13, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πέσουν αυτοί καμιά φορά γιατί δεν πέφτουν. Πέφτουν. Πιο μετά, Πέφτει και τα Resistance Pools. Α, Flemeth ρε, τρεις, τι λέω. Να πούμε λιγάκι εδώ πέρα σημαντικό για το Dragon's Dogma. Γιατί γράφει ο Τίλο, ναι, λέει: αν σας αρέσει το Dark Souls, λέει, θα το ευχαριστηθείτε. Το Dragon's Dogma εννοείς, Τίλο, έτσι. Προφανώς. Ναι. Το έχω διαβάσει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάνα δύο τραγούδια ακόμα για να πάμε σιγά-σιγά στο τέλος. Ναι. Έτσι, να τα παίξουμε όλα που μου έδωσε ο Νίκος τα τραγούδια σήμερα. Ο Νίκος Πλωμαριτέλης. Πάμε να παίξουμε άλλα δύο κομματάκια για να πάμε σιγά-σιγά στο τέλος. Και να πούμε και κάτι άλλο εκτός Dragon Age. Εντάξει, ναι. Τι, αφήσουμε. Ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, ό,τι να είναι. Πάμε. Οτιδήποτε. Δυσσέα, Νέα Ορλεάνη φάση. Λίγο πριν, λίγο μετά τον Κατρίνα, κάτι απομονωμένες κοινότητες εκεί πέρα. Μέσα από τα μάτια μιας μικρούλας. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει σουρεάλ καταστάσεις. Έχουμε γυρίσει κινηματογράφο για όσους μπερδευτήκανε. Και ναι, 92 wins, 100 nominations ρε φίλε. Και ναι. Χαμπάρε. Εμείς μιλάμε για Hollywood, ας πούμε. Εγώ θέλω τον Ηρακλή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ντόπα, πρώτα απ' όλα. Το τραγούδι παραδόξως δεν το διάλεξα εγώ. Ο Νίκος θα διάλεξα τραγούδια τα σημερινά. Και δεν καταλαβαίνω γιατί λες στον Τζον ότι δεν είναι τιμητικό αυτό που λέει. Ότι έχει παρόμοια γούστα με εμένα στη μουσική. Δεν καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα, μετά το 93 δεν υπάρχει μουσική, έχουμε πει. Οπότε πάμε 93 και πίσω. Λοιπόν, έλα, εντάξει.
Γιατί, δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβα. Παιδί μου, το Interstellar είναι μια μπαρουφιά που μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι έγινε μετά από κατανάλωση μεγάλης κόκας, ας πούμε, έτσι, και καλής καθαρής κόκας. Πήγαμε στα σκληρά, στα σκληρά. Σου λένε γεια σου. Έλα, για πες, ναι. Απλά τι γίνεται. Αυτό που μου έδωσε εμένα, ρε παιδί μου, είναι αυτή η σκηνή της προσεδάφισης στον άγνωστο τον πλανήτη, ας πούμε, με τα κύματα. Δεν πρόκειται να τη δώσει καμία άλλη ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά... αυτό το sci-fi, το σκηνικό που μου έβγαλε στη συγκεκριμένη στιγμή στην προσεδάφιση, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα στο σινεμά. Okay. Αυτό και κρατάω. Σεβαστό τώρα, και απ' όλα. Για νόημα, για πώς έχει την αγάπη με την επιστήμη, πώς κλείνει την ταινία ενώ το σενάριο γράφει άλλα, την έκλεισε έτσι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ πάρα πολύ να ψάξω να βρω νόημα σε μια ταινία σαν το Interstellar. Απλά και το sci-fi του πράγματος, η συγκεκριμένη στιγμή ήταν ρε παιδί μου αποκόρυφος. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, γιατί είχα δει σε κάποιο κανάλι ένα, αυτά τα, ξέρετε, τα promo videos που φτιάχνουν, που δείχνουν τα making of της ταινίας κτλ. Ξέρετε το, καταλαβαίνετε, τα διαφημιστικά αυτά. Ναι, και έδειχνε τον Νόλαν με τον αδερφό του να... γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πάλι αυτοί γράψαν το σενάριο, έτσι. Ναι. Να συζητούν για το πώς θα είναι ρεαλιστικά αυτά που κάνουν και πώς θα ήταν πιθανά και βάσει της φυσικής και όχι να μην είναι εντελώς science fiction. Τελικά τι είναι, είναι science fiction ή είναι πιθανά αυτά που δείχνει η ταινία? Τι ακριβώς είναι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει κιόλας και τι πραγματεύεται η ταινία. Sci-fi είναι, ξεκάθαρα. Τι πραγματεύεται η ταινία, είμαστε στη γη του μέλλοντος, όπου ουσιαστικά τελειώνουν τα αποθέματα τροφής. Έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα countdown ρολόι που σου λέει την τάδε μέρα έχει καλυφθεί η γη με σκόνη, ας πούμε. Δεν φυτρώνει τίποτα, μόνο καλαμπόκια, ξέρω εγώ. Και τώρα είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ο πιο γαμάτος πιλότος των πιο γαμάτων πιλότων και οδηγεί μια αποστολή στο διάστημα για να βρουν τρεις πιθανούς στόχους όπου μπορούν να βρουν ζωή. Μέσω μιας μαύρης τρύπας, έτσι. Θα περάσουμε σε αυτή τη μαύρη τρύπα. Μπράβο, κάτι μου θυμίζει αυτό. Το είχα δει σε αυτό που λέω το βιντεάκι. Ναι. Έτσι. Ναι. Εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου, το θέμα της επιστήμης. Ότι σου λέει ότι η μαύρη τρύπα και καλά φέρνει το χρόνο των διαστέλων. Ξέρω εγώ τι κατά τον κάνει, τέλος πάντων. Άσπρη σκόνη. Μπορεί να κάνει και άσπρη σκόνη από την καλή που πήρε ο Νόλαν. Και. Και σου δείχνει όλο αυτό το σκηνικό, το πώς θα φύγει αυτή η ομάδα στο διάστημα να βρει αυτούς τους ανεξερεύνητους πλανήτες. Από εκεί μέχρι που ψάχνουν να βρούνε. Εντάξει, η ταινία, ρε παιδί μου, φεύγει. Είναι πολύ ωραία ταινία. Το πώς καταλήγει όμως μετά, για να το θέσει με διάφορα σκηνικά που συμβαίνουν μέσα, λες λίγο εντάξει. Ναι, okay. Στο τέλος είναι ελεύθερη επιλογή. Στο τέλος είναι λίγο μου. Είναι λίγο νερό. Τρομάζω και μόνο στη σκέψη. Ναι, σκουλικότρυπα, μπράβο. Θυμούμενο στο Inception. Όχι μαύρη τρύπα. Σαν το τέλος, αυτό που λέει ο Σάββας τώρα στο Inception, ότι τελικά η σβούρα σταματάει ή δεν σταματάει, τέτοιο τέλος, ας πούμε. Όχι. Δίνει μια εξήγηση, ρε παιδί μου, ότι τώρα το κάθε πώς στέκει επιστημονικά, ας το δει. Okay, μάλιστα. Και βέβαια εδώ πέρα γράφει ο ανώνυμος 0832, αν δεν έχει Legolas να χοροπηδάει σε πέτρες, δεν λέει. Το video game του Peter Jackson. Έχει Legolas να χοροπηδάει σε πέτρες? Να ψηφά τη βαρύτητα. Να χοροπηδάει σε πέτρες, όχι, δεν έχει. Όχι, έτσι. Εκείνο το sci-fi με τον Tom Cruise που ήταν όλα, πώς λεγόταν, ρε παιδιά? Oblivion. Σας άρεσε αυτό? Εμένα μου άρεσε αυτό, παιδιά. Έτσι τώρα που λέμε για sci-fi. Εντάξει, μια συμπαθητική μετριότητα. Είναι προβλεπόμενο στο τέλος. Προβλεπόμενο στο τέλος. Ναι, δεν τζατίζεις, απλά δεν τζατίζεσαι. Τρία αστέρια. Στα 10. Τέσσερα, οκ. Από τις, εγώ το είχα ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή αυτό, ότι από τις περσινές ταινίες. Από τις μη ντροπιαστικές. Ακριβώς, ναι. Όπως ας πούμε, ντροπιαστική ήταν αυτό το απίθανο πράγμα του Will Smith με τον γιο του. Το απίθανο το πράγμα το. Το είδε. Εγώ έχω πει, παιδιά, πολλές φορές ότι σε ό,τι έχει να κάνει με science fiction κινηματογράφο, τα στάνταρ μου τα ρίχνω. Βλέπω τα πάντα. Θέλω να βλέπω διαστημόπλια, πλανήτες. Και εγώ έτσι. Ναι. Είμαι φτηνός στο science fiction του κινηματογράφου. Θα δω και το Mission to Mars. Θα δω και το Red Planet που είναι για ένα αστέρι και για δύο αστέρια. Το Red Planet μου άρεσε εμένα. Το Red Planet.
Είχαν βγει μαζί αυτά, είχαν βγει μαζί. Όταν είναι science fiction, δηλαδή, θα το δω. Φορές το Ghost of Mars του Carpenter, ρε φίλε. Το Ghost of Mars ταινία, ρε φίλε. Καλά, τον Ice Cube. Τον Ice Cube ή τον Ice T. Τον Ice T. Ο Ice T. Όχι, ρε, ο Ice Cube. Ποιο Ice T. Ο Ice Cube είναι. Ναι, ο Ice Cube. Και ο Ice T δεν είναι, ρε. Και αυτό παίζει. Ναι, αυτό είναι body count. Άστο τώρα. Αυτοί είχαν παίξει αντίπαλοι στο MTV, τα θυμάστε αυτά. Παίζαν κάτσα. Άσχετα. Όχι, με τον Ice Cube είναι τον Ghost of Mars. Με το χοντρούλι. Το Looper λέει ήταν ενδιαφέρον ο Άγης. Ποιο είναι το Looper, βοηθήστε με, δεν το έχω δει εγώ. Ένα, και αυτό ένας που γυρνάει στο παρελθόν είναι. Bruce Willis. Όχι, με Bruce Willis, ναι. Στο Looper, ναι, νομίζω, ναι. Δεν το έχω δει αυτό, παιδιά, εγώ. Και αυτό έχει γίνει. Ναι, λέει ο Άγης, με τον Bruce Willis. Με τον Bruce Willis, έτσι. Εγώ έκανα λάθος. Το Contact, ανώνυμο 0534, δεν είναι μια ταινία science fiction, είναι μια ταινία διαφορετικότητας της κοινωνίας. Θίγει θρησκευτικά θέματα, θίγει φανατισμούς, φονταμενταλισμούς και άλλα πράγματα. Δεν είναι απλά μια ταινία science fiction, είναι περίπτωση το Contact. Εγώ το θεωρώ καλή ταινία. Είχε φάει πολύ κράξιμο όταν είχε βγει, βέβαια. Αλλά το Contact είναι με τη Foster. Με τη Jody Foster, ναι. Πω... Ούτε αυτός άρεσε. Πω... Τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να αγοράσουν χρόνο. Όχι, 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 όχι. Είναι με contact, με επαφή, με εξωγήινες. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Μέχρι τη μέση πηγαίνει πολύ καλά. Μετά από την ώρα που αρχίζουν να φτιάχνουν εκείνο εκεί το σκάφος και να ταξιδέψει και μετά το χάνει. Δεκαετία 90, δεν είναι. Παλιά είναι, ναι. Τα 97 είναι αυτά. Στο σινεμά το είχα δει πρώτα δύο χρόνια στη σχολή. Τι λέει, άμα δεν έχει Hugh Grant και Julia Roberts δεν βλέπω. Με το χρόνο. Ποιος? Είναι καλά που είναι στο μέλλον και οι άνθρωποι είναι σκλάβοι, ρε παιδί μου. Και τους λένε ότι φοράς ένα βιολογικό ρολόι και μέχρι τα 30 πεθαίνεις, κάτι τέτοιο. In Time, ρε, με το Timberlake. Το πώς το? In Time. Με ποιον Timberlake? Το Justin Timberlake. Υπάρχουν ταινίες science fiction με τον Timberlake. Ω, ναι. Ωραία, φίλε. Ήταν σχετικά καλή. Α, εκείνοι που έχουν κάτι πράσινο στα χέρια τους, δεν είναι? Ναι. Εντάξει, συμπαθητικό ήταν αυτό. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Έχω χάσει τέτοιο πράγμα, τέτοιο με τον Justin Timberlake ταινία. Την εμπορία οργάνων ουσιαστικά κατακρίνει, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Ήταν συνέχεια ουσιαστικά τη ταινία που έπαιζε ο Ethan Hawke με τον. Τον Κάτακα. Τον Κάτακα είναι πολύ καλή ταινία, παιδιά. Τον Κάτακα είναι κανονική ταινία. Είναι σαν να συνδέονται οι δύο ταινίες. Είναι από τους ίδιους συντελεστές. Ευγονική ήταν το Κάτακα. Ναι. Το Κάτακα ήταν ευγονική, καθαρά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ρε πια. Α, είδα κι άλλη ταινία, ρε παιδιά. Θυμάστε ένα Iron Sky που. Ένα τρέλερ με κάτι να ζει στο διάστημα. Να ζει από το φεγγάρι που έρχονται από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Τι είναι αυτό, κωμωδία? Αυτό που έχει βγει και σε 3D δεν είναι, αυτό δεν λες. Ρε, αυτό είναι κωμωδία τελικά. Αυτό το Wolfenstein τα κάνει. Εγώ το πήρα και σοβαρή ταινία και ήταν κωμωδία και είχε γάμο. Στο Wolfenstein έχει Dark Side of the Moon και να ζει. Και καλά είναι αυτό, παιδί μου, έχουν φύγει από τη γη και έχουν εγκατασταθεί στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Τι λες τώρα, ρε. Και πάει μια αποστολή στο διάστημα και του βρίσκει, α πούμε, και ετοιμάζουν έφοδο στη γη. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Και σου λέει τώρα είναι η πρόεδρος στην Αμερική και κάνει εκλογές. Λέει και τώρα πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας. Τους κάνει να ζει στη γη και τους παίρνουν να κάνουν την προπαγάνδα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μια ολόκληρη με Αμερική να είναι υπέρ του Χίτλερ ουσιαστικά. Να είναι όλοι ναζί, ας πούμε. Iron Sky λέγεται. Iron Sky. Iron Sky, ναι. Είναι μεγάλη καφρίλα. Είναι καφρίλα τελείως. Ωραία. Σημειώθηκε αυτό. Transcendence Asimak, συμφωνώ απόλυτα, το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή. Απαράδεκτο από τις πολύ κακές στιγμές του Johnny Depp. Τις πολύ 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 κακές στιγμές του Johnny Depp. Το είδα πρόσφατα εγώ. Δεν το έχω δει εγώ αυτό. Παπαπα, δεν βλέπετε. Σαββα. Ένα ρόλο δεν παίζει. Τίποτα, ένα αστέρι. Λούση είναι με την. Με την τέτοια, με την Μπουλούκα. Με τη Σκάρλετ. Γιώχαν. Εντάξει. Είμαστε όλοι από ένα πίθηκο έτσι. Τη Λούση. Α, αυτό τέτοιο πραγματεύεται το Λούση, τέτοιο πράγμα είναι. Είναι και αυτό, ξέρεις, δαρβινιστική. Α, Λούση λέγανε το τέτοιο, ρε, τον αυστραλοπίθηκο. Το ναι, ναι. Ναι, η Λούση. Σωστά. Παιδιά, εγώ να σας πω τι βαθμολόγησα. 12 Monkeys, την πρωτότυπη, αν μιλάμε για την πρωτότυπη. Υπάρχει και σειρά τώρα πλέον. Ναι. Ποιο το...
Ο Bruce Willis τα καλύτερά του. Το 12 Monkeys είναι ταινιάρα. Το 12 Monkeys είναι ταινιάρα και είναι ουσιαστικά, πώς να το πούμε τώρα, είναι η τετραλογία του, βοηθήστε λιγάκι, του Gilliam, ναι. Ουσιαστικά τα είναι αυθαίρετα συνδεδεμένα. Time Bandits, Brazil, Βαρόνους Μινχάουζεν και 12 Monkeys. Είναι ουσιαστικά τα εντάξει. Ναι, είναι τα στάδια της ζωής ενός ανθρώπου, έχει πει ο Terry Gilliam. Α, υπάρχει κόνσεπτ από πίσω που υπάρχει κόνσεπτ, κάπως... αυθαίρετα. Πάει στο τέλος. Ναι, είναι και καλά γέννηση το Time Bandits, ενηλικίωση, Brazil. Καλά, μάλλον εκ των υστέρων θα τα σκέφτηκε αυτά. Ναι. Λίγο Matrix μου βρωμάει εδώ πέρα, άστο. Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Το έχει πει όμως ο ίδιος ότι ουσιαστικά υπάρχει κόνσεπτ πίσω από τις ταινίες αυτές. Καλά, ο Terry Gilliam έχει και ένα μυαλό που είναι λιγάκι... εντάξει, πειραγμένο. Ναι, οπότε ναι. Το Μινχάουζεν το 80s δεν λες. 80s, ναι. Αυτές τις τρεις τις έκανε κοντά. Το Time Bandits, Bandits, Brazil και Μινχάουζεν είναι με διαφορά 3-4 ετών η καθεμία. Τριών περίπου νομίζω. Μινχάουζεν είναι βασισμένη πάνω στο βιβλίο. Δεν ξέρω αν είναι πάνω στο βιβλίο. Τελείως χαλαρά. Αυθαίρετα όμως, ναι. Δεν το έχω διαβάσει. Αλλά είναι ιστορίες μαζί ενωμένες. Πολλές, όπως το βιβλίο. Όχι. Δεν είναι, είναι μία, το ένα τέτοιο, μία ιστορία. Σταβά, δεν νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου, απλά. Όχι, δεν έχει έννοια σπονδυλωτή, απλά είναι λίγο σουρεάλ. Είναι, ναι, ουσιαστικά τον δείχνει. Ναι, ναι. Ο Αλέκος λέει αν έχουμε δει το 2001 Space Odyssey του Kubrick. Ναι, το έχω δει και κάθε φορά που το βλέπω, βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το συλλάβω. Δεν ξέρω. Στο τέλος δεν γίνει, λέει. Βγαίνει μια χαρά νόημα. Βγαίνει. Πολύ καλό νόημα. Αυτό που γεννιέται από το θάνατο. Άμα δεν πάθεις επιληψία, βγαίνει μπορεί να βγει. Ο Κιούμπρικ είχε πει πολλές φορές ότι το αφήνει ανοιχτό στην ερμηνεία του κάθε ενός το τέλος. Και μετά γύρισε το μάτι αρνητικά κλειστά. Το οποίο δεν σηκώνει ερμηνείες. Το οποίο... μόνο μία ερμηνεία και ονομαζόταν Κόλος της Κίτμαν. Ναι, ναι. Τον ξαναείδα χτες σε μια ταινία. Το Κόλος της Κίτμαν. Στο Before I Sleep. Νομίζω το είχαν χτες. Α, το Moon που λες Τάσο. Α, το Before I Sleep παλεύεται αυτό, ρε. Ωε, οριακά. Οριακά, δεν άστο. Αλλά δεν είναι το Κόλος της Κίτμαν. Το Moon είναι καλό, είναι από τα καλά science fiction, αλλά πάρα πολύ alien θέλει να το παίξει, λίγο... Τέλος πάντων, δεν ήταν κακή ταινία το Moon, δεν ήταν κακή ταινία, βλέπετε, εντάξει, οκ. Τέσσερα επιστημονική φαντασία της Roger Corman εκεί πέρα να πάθετε κομπλόκολλη. Για πες ποιο. Τίποτα, ο Roger Corman που είχε γυρίσει τα Poe και γύρισε συχαμένη B-movie science fiction late 70s, αρχές 80s. Roger Corman. Αυτός είχε γυρίσει την εξαλογία, εφταλογία με τα Poe. Το κοράκι, το Λίτζια, το όλα αυτά. Death of the House of Usher και όλα αυτά. Τώρα που λες για 80's, παιδιά έχουν βγει προς Roger Corman, δεν ξέρεις τον Roger Corman. Όχι, 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 δεν τα έχω δει εγώ αυτά. Μαλάκα, πατριάρχης είναι horror, science fiction και τέτοια. Ναι. Και late 70's, αρχές 90's, είχε γυρίσει σκουπιδιάριο τρελό. Λοιπόν, όσοι θέλουν να δουν καλτήλα, αλλά εντάξει, που ψιλοβλέπετε, τον 80's, έχουν βγει τώρα πρόσφατα σε Blu-ray, βγήκανε... Το Cruel, το Legend, το Beastmaster και αυτά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Μια χαρά τα θυμόμαστε. Ωραία. Βγήκαν σε Blu-ray αυτά τώρα. Αυτά είναι από. Πολύ ωραίες εικόνες. Εποχή. Ναι. Και το Legend είναι πολύ ωραία ταινιούλα. Ridley Scott. Έτσι. Πειραματάκι του Ridley Scott ήταν αυτό. Με τον Tom Cruise. Legend. Με τον, Legend, ναι. με τον διάβολο που είναι σε ένα δάσος, που πέφτει το σκοτάδι, σκοτώνει τους μονόκυρους, δεν θα σας λέει τίποτα. Αυτό δεν είναι science fiction, είναι fantasy ουσιαστικά, έτσι. Πόσο παλιό είναι. 82, 83, 84 εκεί. Με τον Cruise. Με τον Tom Cruise πριν αλλάξει δόντια. No. Ναι, όχι, αλήθεια λέω, πριν αλλάξει δόντια μικρός. 85 βλέπω εδώ. 85, εκεί. Ναι, σπόρος, σπόρος είναι εκεί, ναι. Σπόρες. Και έπαιζε η Μία Σάρα που, αν θυμάστε, έπαιζε στο, στο Ferris Bueller, αν το θυμάστε, Save Ferris, με τον τύπο που αποδρά από το σχολείο και περνάει μια μέρα στη Νέα Υόρκη.
Όχι, δεν θυμάμαι αυτό. Ναι, ρε. Ferris Bueller Day Off. Ναι, Ferris Bueller Day Off. Και σε μία σειρά στη λέλαπα του πολέμου, αν τη θυμάστε, με αγγλικά εκστρατευτικά σώματα στην Ινδία που ήταν 12 επεισόδια. Νομίζω. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μεγάλη, πολύ πλούσια σειρά, ρε παιδί. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ασχημομούρη, μηταρά, Άγγλο. Αυτή ήταν η, ναι, η όμορφη τη σειρά. Αλλά ψυχοχάθηκε αυτή. Εκ των υστέρων. Ήταν πολύ hot όνομα εκείνη την περίοδο, αλλά. Στο Legend πρέπει να δείτε μια ταινία του 1985 με ένα make-up που ούτε σήμερα δεν μπορεί να το βρείτε αυτό. Ούτε σήμερα. Να δείτε ένα Tim Curry αγνώριστο. Δηλαδή... Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μισάωρο κάποια στιγμή, ένα μισάωρο ώρα με 70s-80s λίγο. 70s-80s τι, ταινίες και high fantasy, science fiction. Τι είναι άλλη εβδομάδα, ας κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς παιχνίδια δεν έχουμε τώρα πολλά. Πάμε και στα σπρώμαυρα τώρα των 50s και 60s. Και λέω στην space και τέτοια. Να πάμε λίγο που αρχίζει και πατάει το πράγμα στα πόδια. Εντάξει, θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα που πάμε να βάλουμε και τέτοιο. Ναι. Γεια σου, ρε Γιάννη Τσο, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τηλέφωνα, είπαμε. Εννοώ θα βάλουμε κλήσεις, θα παίρνουμε κόσμο να βγαίνει, ακροατές να βγαίνουν να μιλάνε για οτιδήποτε και αν έχουμε σαν θέμα. Είτε παιχνίδια, είτε τηλεοπτικές σειρές ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε να βάλουμε για ένα μισάωράκι ή μια ωρίτσα την άλλη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς πάμε παιχνίδια. Α, τώρα, αυτό, έχουμε, τώρα που θύμισε. Αυτό ακριβώς έχω 593 που δεν ξέρω ποιος είσαι στο μυαλό μου. Labyrinth τώρα με David Bowie. Ναι, τώρα. Ναι. Εκεί πάμε. Επίσης βγήκε τώρα πρόσφατα σε Blu-ray και το Labyrinth νομίζω. Αυτές οι ωραίες. Τεκαρίστηκε γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσε να σας πω βαθμολογία τσάκα τσάκα. Περίμενε να τις θυμηθώ. Λοιπόν, νούμερο 29. Το παίρνω ανάποδα. Miss Violence, το ελληνικό. Μπλε. Δεν ξέρω ποιος το έχει δει. Το έχει δει, κανείς. Σάβα, τι βαθμολογίες είναι αυτές, βάλαμε λίγο στο κλίμα. Στο IMDb, μωρέ, τα χτυπάω εγώ. Ναι, αυτό το σενάριο το έχει γράψει ένας φίλος μου, ο Περούλης. Για ενδοοικογενειακή βία και τέτοια, ρε. Αυτός πάει στο στυλ του Κοινόδοντα να γυρίσει ταινίες. Ναι, πήρε ένα πάρα πολύ ευχάριστο ένα. Γουστάρουμε. Και πού να μην ήταν φίλος του. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο σεναριογράφος που βοήθησε είναι φίλος. Αλλά πήγε και πάρα πολύ καλά, οπότε βγάλανε και φράγκα. Λοιπόν, το Fargo τη σειρά το έριξε ένα 5, γιατί μας κοίμιζε από τη μέση και μετά. Ποιο είναι το Στα όρια του αύριο? Α, το Edge of Tomorrow με τον Cruise. Πολύ ωραία η Αγγλίδα παιδεία, η Emily Blunt. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Το Edge of Tomorrow, να πω εδώ, για όσους ενδιαφέρονται για science fiction, ότι βασίζεται σε ιαπωνέζικο βιβλίο, ιαπωνικό βιβλίο, τύπου άνιμε, βιβλίο όμως, όχι κόμικ, έτσι. Το οποίο κάτι έχει κατακλέψει επίσης. Ναι, προφανώς έχει γιατί κατακλέψει. Γιατί το concept είναι 50-60's το concept. Ναι, είναι η μέρα της μαρμότας σε science fiction περιβάλλον, έτσι. Ναι, αλλά είναι, ναι, δηλαδή είναι από τα μοτίβα του Έλισον και του Σάιμακ από 60's και early 70's. Εντάξει. Ο κλέψος του κλέψαντος είναι αυτές οι καταστάσεις. Έκανα το λάθος να δω το Χίλιοι Τρόποι, το A Million Ways to Die in the West, για να δω μια ταινία, αλλά κατάληξα να δω μια ιδέα του McFarlane με fart jokes όλη την ώρα. Και έπαιζε και ο Liam Neeson και έπαιζε και Charlize Theron. Ένα πήρε βέβαια. Λοιπόν, σε ταινία που δεν είναι ίδια με τις υπόλοιπες. Ναι, που είναι όμως αηδία. Λοιπόν, το Hell on Wheels. Το έχω 9 γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τόσο πολύ σ' αρέσει αυτό? Ναι, ρε, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι. Καλό, εντάξει. Δεν σ' άρεσε? Όχι, το άφησα λίγο στην τρίτη σεζόν, το ξαναπιάσω κάποια φάση. Εντάξει, πιάστο. Δες το. Λοιπόν, ποιο είδα. Α, έχω και κάτι παλιές τώρα που και που τις ξαναβλέπω στο Blu-ray. Θυμάμαι και τις ρίχνω για ταινίες που είμαι πολύ σίγουρος. Το Δύο Καπνισμένες Κάνεις βέβαια είναι 10. Το Lock Shop δεν το συζητάμε. Pure δεκάρι. Τώρα λες ταινίες που είδες πρόσφατα πάλι. Ναι, που τις έχω και τις βαθμολόγησα πρόσφατα. Ναι. Λοιπόν, pure, όταν λέμε pure δεκάρι, δηλαδή είναι από τις λίγες ταινίες που δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο στο Lock Stock να πάει 9,9, ας πούμε. Είναι τέλειο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Το τρελό Σαββατοκύριακο του Μπέρνι Λί, πώς θα έμασαι. Που το θυμήθηκες αυτό, ρε εσύ. Το ένα είναι. Τι το κάτσε πει, Μέγκα Σάββατο μεσημέρι. Σάββατο παρασάββατο το έβαζα αυτό. Εμείς βιντεοκασέτες τα βλέπαμε, ρε. Εσείς ήταν μπροστά. Εμείς δεν έχουμε πάρει. Μεγάλοι. Εμένα δεν μου είχαν πάρει GVC οι γονείς μου. Δεν ήταν GVC, ήταν Philips και έκανε 142.000 το 1987. Ενάμιση μισθό καθηγητή έκανε. Θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, το The Yellow Sea, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κορεάτικη είναι.
να το δείτε. Πάρα πολύ ωραία. Το The Yellow Sea. Με ένα ταξιτζί κάπου σε μία από αυτές τις επαρχίες της Κίνας που είναι σε ντεμή καθεστώς. Λίγο Κίνα, λίγο Χονγκ Κονγκ, λίγο... Τέλος πάντων, είναι λίγο μυστήρια η περίπτωση. Δεν ξέρω ακριβώς. Και με έναν τύπο, ας πούμε, που είναι εγκλωβισμένος μεταξύ εκείνης της επαρχίας και της Βόρειας Κορέας και θέλει να πάει στη Νότια Κορέα μέσω θαλάσσια για να βρει τη γυναίκα του. Σημειώνε. Και προκειμένου να το ξεπληρώσει, πρέπει να αναλαμβάνει μια αποστολή δολοφονίας. Συνάδελφος, λέει. Ναι, The Yellow Sea. Αλέκο 93, είδες ταινία, ρε φίλε. Αυτή είναι ταινία, ρε φίλε. Και βγήκε και σε Blu-ray και το Run και το Seven Samurai. Προσφάτως. Έτσι. Και το Seven Samurai. Ναι, αυτά αν τα δείτε σε high definition είστε ευχαριστημένοι. Tom Cruise, ναι. Ποιο, αυτό το Seven Samurai. Όχι, όχι. Όχι, για το πρωτότυπο, Κουροσάβα. Το 63, πότσο είναι, κάπου εκεί. Το Samurai μπέρδεψε ο άλλος, ναι. Αυτό που λες, Μιχάλη, είναι το Last Samurai, κάπως έτσι. Το οποίο ήταν συμπαθητικό, ε. Ναι, μια χαρά ήταν. Το Last Samurai. Έκλαψα και ο Tom Cruise, παιδιά, παρόλο που έχει φάει πολύ κράξιμο, έχει φάει πολύ κράξιμο για τις ερμηνείες του κτλ. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες και έχει κάνει και καλές ταινίες ο Tom Cruise. Δεν είναι δηλαδή ο κλασικός ο αστέρας του Hollywood που πάει στα safe πάντα. Άντε να Mission Impossible ακόμα. Δηλαδή κάνει, την ψάχνει. Και το Vanilla. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ουσιαστικά είναι remake όμως, παιδιά. Δεν το είναι ισπανικό ήταν ωραίο μια φορά. Και το Vanilla. Vanilla Sky. Το Vanilla Sky είναι remake, ναι. Remake, ναι. Το άλλο, το στο μέλλον ήταν ωραίο που έπαιξε ο Tom Cruise. Το Minority Report. Ναι, συμπαθητικό. Συμπαθητικό για τέτοιον συμπαθητικό. Γιατί αυτό Philip Dick δεν είναι αυτό. Αυτό είναι Philip Dick, εννοείται, ρε παιδί μου, αλλά για Philip Dick το χειρίζεται καλά ο Spielberg, εντάξει. Το χειρίζεται σχετικά καλά. Δεν το ξεσκίζει, αλλά το χειρίζεται καλά. Δεν το ψοφάει Dick. Καπάκι με το τέτοιο, επειδή τα είχα δει κοντά, είναι ένα Chaser με έναν... το μεταξύ είναι ο ίδιος σκηνοθέτης με το The Yellow Sea, κορεάτης. Με έναν detective που ψάχνει έναν κατασυρωή δολοφόνο. Πολύ όμορφο όμως. Ξεχωριστά πράγματα, ρε παιδί μου, έτσι λίγο διαφορετικά. Για άσχετο λόγο έχω βαθμολογήσει, μάλλον επειδή το θυμήθηκα, το Escape from New York, Pure Dakari, δεν επίσης. Ούτε δεύτερη Escape σκέψη. From New York. Ναι, ούτε πρώτη ούτε δεύτερη σκέψη. Αυτά είναι δεκάρια μια ζωή. Βασικά υπάρχουν 6-7 ταινίες του Carpenter μεταξύ 80-85 που είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Η μία ταινία καλύτερη από την άλλη. Εντάξει, ναι. Έτσι, The Thing, The Fog. Καλά, το The Fog όχι τόσο πολύ. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι δεκάρι, είναι όμως εντάξει, ταινιάρες. Είναι μία από τις καλές. Ναι. Το Escape from New York, το They Live, όχι They Live, πώς λέγεται. Και αυτό δεν είναι δεκάρι. They Live, ναι. Δεν είναι δεκάρι το They Live, είναι όμως. Όχι, είναι B-movie καθαρό. Είναι ωραίο όμως. Ωραίο, ωραίο. Είναι ωραίο όμως. Ναι. Δεκάρι είναι το Mouth of Madness, εντάξει. Το Mouth of Madness. I'm here to kick cars, πώς το λέει. Ποιο? Λέει, που μπαίνει στην τράπεζα, ρε. Και έχει κλέψει το Duke Nukem την ατάκα. I'm here to kick ass and chew bubblegum, but I am all out of gum. Πώς το λέει, κάπως έτσι το λέει. Σε ποια ταινία είναι αυτό? Στην ατάκα στο Δελή που μπαίνει με τα γυαλιά μέσα στην τράπεζα. Α, ναι, όπλα, ναι, ναι, λέει την ατάκα. Ναι. Και την έχει κλείψει το κνούκι με το παιχνίδι αυτήν την ατάκα. Και επειδή είχα δει και τα Planet of the Apes, έβαλα ένα περιποιημένο άσο στο Tim Burton. Του Tim Burton? Ναι, το Planet of the Apes, του 2000. Κάτσε να βάλω στο YouTube. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Ναι, μεγάλη ζημιά. Ενώ τα δύο που ακολούθησαν. Ένα τεσσαράκι είναι και τα δύο. Είναι πολύ καλύτερα από το. Ναι, για να μην τρέπεσαι δηλαδή. Ποιο άλλο έχω κανονικά καινούργια. Από τελευταία IT Crowd το έχω ένα νιαράκι γιατί είχε κάποιες πολύ ωραίες σκηνές. Πολύ ωραίες στιγμές. Αυτό. Επεισόδια, να το δείτε. Ναι, αυτό που λέει ο ανώνυμος PD534, το crash του Chronomic είναι αυτό. Με τα φετίχ, με τα ατυχήματα. Το Crash είναι ναι, αυτό το. Κλασική ταινία. Και, ναι. Το οποίο είναι του Burroughs, όχι του William Burroughs, του Junkie, του άλλου Burroughs, του Edgar Burroughs. Μυθοστόρημα.
και το μυθιστόρημα πάρα πολύ άρρωστο, να το ξέρετε. Ναι. Θα δω, το έχω και το Black Books. Και από ταινίες, παιδιά, τώρα είδα, να σας πω τι είδα. Είδα, το The Missing, παιδιά, είναι μια σειρά, 8 επεισόδια. Είναι λίγο σκληρή στην αρχή, το είπα και στον Γιώργο, με εξαφανισμένο παιδί είναι. Πρόσφατη δεν είναι. Πρόσφατη, φετινή. Mini series, 8 επεισοδιάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ και η επιλογή τοποθεσίας και η επιλογή ηθοποιών και ο ρυθμός. Που παρά το ότι είναι αργός, νομίζω ότι δεν το έχουν ξεφτυλίσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, με τον Liam Neeson, το μονοπάτι του θανάτου, A Walk Among Tombstones. Αυτά που λέει ο Μιχάλης από τους ίδιους ρόλους του Liam Neeson, ένα διαράκι να το έχουμε, να το θυμόμαστε. Εντάξει, καλή ταινία, απλά είναι ίδια με τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει ταινία, ρε Μιχάλη. Σαν νόημα, σαν σενάριο. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει ταινία. Βλέπεις τους κακούς στα 3 πρώτα λεπτά. Βλέπεις ξύλο ταινία. Μόνο. Ναι, δεν υπάρχει ταινία. Απλά περιμένεις πότε ο Liam Neeson. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι ακριβώς είναι. Ένας νεπροθαρκωτικός που κάποιοι σαν το serial, Taken. Ναι. Ούτε καν. Το Taken είναι πολύ καλό. Το πρώτο, γιατί τα άλλα δεν τα έχω δει. Δεν ξέρω και εγώ και τα άλλα. Δεν ξέρω. Και είδα και του Μαρκόγλου που το πρότεινε στο forum, το The Equalizer με τον. Με τον τέτοιο. Με τον. Washington που είναι του Fuqua που έχει κάνει το Training Day. Εντάξει. Για του Fuqua που έχει κάνει Training Day, εντάξει, είναι πολύ φθηνιαδούρα το Equalizer. Γενικώς είναι καλογυρισμένο. Είναι πολύ αργός ρυθμός. Λοιπόν, πολύ φθηνιαδούρα, ρε αδερφέ, όμως για Training Day, να έχεις παρακαταθήκη Training Day και να βγάζεις αυτό. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Είναι... Σαν τον Robert Halford να πούμε που έχει βγάλει τα Judas Priest και έβγαλε πριν από 4 χρόνια χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Δηλαδή, τέτοια φάση. Είναι ωραίο κυρίως στο τέλος. Ρε Μιχάλη, να ρωτήσω τώρα κάτι. Εσύ παρακολουθείς πιο πολύ σύγχρονο κινηματογράφο από μένα. Εγώ δηλώνω ψιλοάσχετος. Sorry, δηλαδή, εν έτη 2015 να ξεπροβάλλει από την άκρη της αποθήκης ο εκδικητής και από πάνω να είναι ο συναγερμός και να τρέχουν τα νερά και να κάνει αργή κίνηση για να κάνει τις 3 τελειωτικές βολές. Αυτό πουλάει σώμα. Ρε, αυτό δεν τελείωσε στα 80's. Δεν τελείωσε στο Hasta la vista baby, δηλαδή. Hasta la vista baby. Hasta la vista, I'll be back. Ρε φίλε, δηλαδή είναι τόσο φθηνιά αυτό το πράγμα, ρε. Δηλαδή, από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, ρε. Get to the chapa. Αυτό εσύ, Σάβα, βλέπεις μια ταινία και την ξεχνάς μετά. Έχω, θα σας έλεγα κι άλλες, αλλά έχω ξεχάσει τι είναι αυτές που είδα. Το Liam Neeson που λέτε, ο Liam Neeson, έχει μπλέξει με κάποιον ατζέντη, φαίνεται, που του κλείνει ό,τι να είναι. Πρώτον, παιδιά, επιλογές του είναι. Και δεύτερον, είναι, αλλά επιλογές του είναι. Πριν από 3-4 χρόνια έχασε τη γυναίκα του και γενικότερα του είχε διαλύσει την ψυχολογία. Είναι γνωστό, δηλαδή, το είχαν αναφέρει πάρα πολλά έντυπα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, η γυναίκα του είναι η. Όχι η Μιράντα Ρίτσαρτσον, αδερφή της Μιράντα Ρίτσαρτσον, αν θυμάμαι καλά, που την έχασε σε ένα ατύχημα με σκι. Γνωστή ηθοποιός, μια πολύ όμορφη. Είναι αυτή που έπαιζε στο. Πώς λεγόταν αυτή η ταινία με το Σταλόνι στα χιόνια. Θυμάστε. Σταλόνι στα χιόνια. Ναι. Μια ξανθιά κοπέλα που ήταν. Στην συμμορία. Χάθηκε σε ατύχημα σκι. Πριν από 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και γενικά ήταν διαλυμένος ο Liam Neeson και προφανώς αυτός δουλεύει για να ξεχαστεί. Είχε πέσει σε κατάθλιψη, λέει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Το βαρομετρικό χαμηλό. Μπορεί, παρά έχει κάνει. Α, και σημείωσα και σειρές, παιδιά, που μου τις έχετε πει και τις έχετε γράψει και στο φόρουμ. Και είναι οι που τις έχω όλες έτοιμες να τις δω, τις αγόρασα. Και τις έχω όλες έτοιμες να τις δω. Και είναι οι Happy Valley, Peaky Blinders, Black Books, Broadchurch, The Fall, Mob City και Black Sails. Αμάτωσαμε. Και Utopia. Αμάτωσαμε. Δεν ξέρω καμία. Όλες θα τις δω. Καμία sci-fi από αυτές. Sci-fi όχι, ρε φίλε. Battlestar Galactica να δεις. Α, καλά, εντάξει, ναι, οκ. Κάτσε, περίμενε. Utopia ή τι Utopia. Οκ, το δες ή οκ, το έχω δει, μη μου το λες. Οκ, το έχω δει, μη μου το λες. Α, μπράβο. Να σας πω, έχει δει κανείς σας το Salem, τη σειρά. Με τις μάγισσες. Υποθέτω με μάγισσες ήταν. Όχι.
Δεν τελείωσε αυτή. Δεν ξέρω, τι να σας πω τώρα, παιδιά. Το Black Sails, τι είναι το Black Sails? Με Running Black Wild Books. Αυτό που λέει ο τίτλος. Και αν δεν έχω δει και το American Horror το φετινό. Πειρατείες, ναι. Να τελειώσει και να το δω. Το Penny Dreadful τι είναι τώρα? Και έχει και 8 κομμάτια. Και αυτό watchlist. Όπου βλέπω σειρά. Μου το προτείνα και εμένα αυτό το Penny Dreadful. Πρώτα απ' όλα είναι γαμάτο κομμάτι των Skyland, να το ακούσετε. Τίμωθι Ντάλτον. Τίμωθι Ντάλτον. Αυτό ζει ωραία ακόμα. Black Series είναι Game of Thrones με πειρατές. Αυτοί που έπαιξαν 007 δεν αυτοκτόνησαν εκ των υστέρων. Όχι. Πω, πω με το δάχτυλο στη σκανδάλη έχει παίξει αυτός και εσύ ακόμα. Game of Thrones 12 Απρίλη. Και στις 5 Mad Men. House of Cards. 5 Απρίλη Mad Men. Ναι. Νωρίς, ε. Τέλος Μαΐου θα τελειώσει. Έχω τελειώσει και το Boardwalk, θα τελειώσει και αυτό, να δούμε τι θα βλέπουμε μετά. Τις παπαριές στο Game of Thrones. Γιατί λες ιδέες. Γιατί δεν είδες το Penny Dreadful και αυτά, όλα είναι, το Peaky Blinders είναι καλές σειρές. Ωραία, γιατί δεν ξέρεις. Δεν μου λες, τόση ώρα δεν ακουγόμουν. Όχι. Τώρα μιλούσα. Πεις. Ναι, μιλούσα εγώ, έκανα αναλύσεις και τώρα βλέπω τα κλειστά του μικρόφωνο μου. Τι γιατί δεν με προσέχουν, το έλεγα, βάρω με τρόπο. Κράτα το για την επόμενη. Τώρα ακούστηκες που είπες, αρε εσύ στο Penny Dreadful είναι καλή σειρά. Τώρα σε άκουσα. Έλεγα εγώ, άρχισα και έλεγα, ό,τι σειρά είπες την έχω δει. Και σχολίαζα εγώ και λέω, γιατί με αγνοούνε τόσο πολύ. Δεν έχεις να προσφέρεις κάτι στη συζήτηση, αγαπητέ, γι' αυτό σε αγνοούμε. Λοιπόν, έχω να προσφέρω. Πρέπει να κλείσουμε. Όχι, γιατί υπάρχει μια συνέντευξη που θέλω, με ενδιαφέρει, θέλω να τη δω. 14-16, φοβερή ταινία, ρε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, αφού είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε και πολύ πράγμα από παιχνίδι και θα αργήσουμε. Τέλη Γενάρη, έτσι δεν είναι, αρχές Φλεβάρι θα αρχίσουμε να έχουμε παιχνιδάκια. Ή κάνω λάθος. Μάρτι βασικά. Καλά, ναι, εντάξει. Έκανα Dying Light, πότε κυκλοφορεί, παιδιά? Αυτό τώρα είναι, τα πρώτα, το Dying Light, τα μετά πρώτα, είναι το... Πρώτα το Revelation, το 2, του... Ναι, το Evolve. Το Evolve, το Remaster του Resident Evil, αυτά κυκλοφορούν. Αυτά, τώρα, ναι, ναι, ναι. Μπόλικα είναι, αλλά είναι τα ίδια. Πάλι Remaster. Οπότε, ναι, οπότε... θα εξαντλήσουμε λίγο των τηλεοπτικών σειρών και ταινιών, μέχρι να μπούμε σιγά-σιγά πάλι σε... Έχετε να φάτε indie σε review τώρα. Ετοιμαστείτε. Πάντως, ρε παιδιά, ξέρετε τι λέω τώρα. Αυτό το σκατό ίντερνετ τι κάνει. Δηλαδή, καθόμαστε εμείς και έχουμε συζητήσει για τις χιλιάδες που έχουμε δει και τις 1 εκατομμύριο που θέλουμε να δούμε. Και η μισή Ελλάδα και το 70% της Ελλάδας περιμένει πότε θα δει το επόμενο επεισόδιο από το κάτω παρτάλι. Δηλαδή, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, δεν σε αρέσει το κάτω παρτάλι που είχε Έλληνα καναρίνη στο κεφάλι της? Παρτάλι λένε. Παρτάλι λένε τη μάνα μου στο δικό της το επίθετο. Το παρτάλι με γιώτα σημαίνει αυτό που σημαίνει. Το κάτω παρτάλι ούτε υπό την απειλή δίκανο δεν πρόκειται να κάτσω να το δω. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Καλά, θα μου πεις και πότε έβγαλε σειρά αυτή η χώρα. Έβγαλε τα εγκλήματα και τους απαράδεκτους. Δηλαδή, εντάξει να πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ φτωχιά, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πολύ φτωχιά. Ρε παιδιά, βγάλανε σειρά μυστηρίου με την άλλη, με την Σακά που είναι και πολύ ωραία γυναίκα. Και οι τύποι πάνε να αντιγράψουν το Harper's Island που είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η Αμερικάνικη τηλεόραση, ρε φίλε. Ποιο λες, κάτσε για περίμενε λιγάκι. Γιατί είναι εκδρομή, ρε φίλε. Ναι, μπράβο, είχα δει κάτι τρέιλερ σε ένα δάσος και καλά που είναι. Σε ένα νησί. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Το Harper's Island το αποκήρυξαν αυτοί που έπαιξαν. Ναι, αυτά βλακία, ρε. Καλά ξεκινάει, μετά τα τρία επεισόδια μετά είναι τα χαζομάρα. Ναι, ναι, εντάξει, σαν σαβουρό τέτοιο τα έχω δει, α πούμε. Ναι, εκμεκ παγωτό, Γιάννη. Θεός. Βέβαια. Εκμεκ παγωτό. Εντάξει, αυθαίρετη εκμεκ παγωτό από λίγο καλύτερες εποχές. Ναι, ρε φίλε, σφιοκάμπτες που έλεγε. Σφιοκαμψία που έλεγε ο Παπαδόπουλος. Εγώ δεν μπορώ να βρω μπακούρια για επεισόδια. Μπακούρια που να τα δεις. Εδώ δεν υπάρχει το σιγά η Ελλάδα κοιμάται του κολλητού του Σαμαρά, του Σμαραγδένα. Δε στο μένουμε Ελλάδα, λέει, που θα στοιχίζει 6.500 σχεδόν το επεισόδιο. 6.500 ευρώ στοιχίζει το επεισόδιο του Μένουμε Ελλάδα. Αφού είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και τώρα με το ποτάμι. Έχει φύγει αυτός, έχει φύγει. Ποτάμι είναι, ρε. Έχει φύγει από την εκπομπή. Ναι, αυτός ήταν τέλος πάντων στο κόνσεπτ. Ναι, αυτός τώρα είναι υποψήφιος με το ποτάμι, ναι. Ναι, το είδα χτες. Αυτά τα μηνύματα παίζει να είναι αληθινά που παίρνανε από κάτω. Στο ποιο, στο Μένουμε Ελλάδα.
Ναι, αυτό. Είμαστε τσοτήλοι. Είναι υπέροχη ημέρα. Μακάρι να ήσασταν εδώ και τέτοια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως 6.000 ευρώ κοστίζει. Αυτό είναι επίσημο. Αν είναι 0832, είναι κάπου δηλαδή. Είναι γνωστό. Μπορεί, μπορεί, εντάξει τώρα. Ναι. Ναι, 6.500 ευρώ το επεισόδιο, γιατί κοστίζει σε μια εκπομπή που τρέχει μέσα σε στούντιο της Nerit, της Earth τέλος πάντων, και δείχνει απλά βίντεο και συνδέσει με Skype σε διάφορα σημεία της, κάποιες γωνίες της Ελλάδας. Καταλάβω. Τσουκαλάς ποιος είναι ρε παιδιά, Τσουκαλά? Η πτώση του Τσουκαλά, η πτώση του Τσουκαλά από την καρέκλα είναι η καλύτερη τηλεοπτική στιγμή της προηγούμενης σεζόν. Ποια είναι αυτή ρε? Κάτσε στο στήλο. Δεν έχει δει Τσουκαλά? Κάτσε ρε, Τσουκαλά του Ολυμπιακού. Ναι, το Ολυμπιακού. Έλα ρε, εντάξει ρε. Εκεί πέρα που έγραφε ο Πακουτσής από κάτω και τώρα θα ζητήσει πέναλτι. Που έπεσε από την καρέκλα. Ναι, ήταν το πάω και από κάτω και γράφω. Και τώρα γιατί δεν ζητάει πέναλτι. Λοιπόν, ναι, τα παιδιά γράφουν ότι όντως κοστίζει τόσο, λέει. Και να τελειώσει να πάει ο Γιώργος να δει τι τέτοια, γιατί έχει ακόμα ερωτηματικά. Να σας πω κάτι τώρα. Ξέρετε ότι είμαι παοκτής και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά κάφρους παοκτήδες που κάνανε εκπομπές, καλά, σε τηλεοράσεις δεν παίζει αυτό το κόνσεπτ, να το ξέρετε. Ο κάφρος που μαζεύει εκείνα τα πιώματα από δίπλα του, ο Καράφλας, λοιπόν, δεν έχει τίποτα ούτε με λαό του ΠΑΟΚ, ούτε Ραπτόπουλος, ούτε τίποτα. Δεν παίζουν αυτά. Πρώτα απ' όλα, Ντάρτ, ο Ραπτόπουλος είναι Αριανός. Πρώτα απ' όλα, άστο αυτό. Λοιπόν, αλλά ούτε τον Άρη εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Και κανέναν δεν εκπροσωπεί βασικά. Λοιπόν, ο Νίκος στην Θεσσαλονίκη έκανε, τρας τηλεόραση βλέπαμε. Θυμάσαι, Νίκο, παοκτσίδι και εκπομπή με κάφρο με τέτοιο, δεν έπαιζε, το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Να είναι εκφραστής. Γενικά, ναι, ΠΑΟΚ, γενικά έπαιζε, ένα ζωζέ ήταν, ας πούμε, που λόγω σεβασμού τον άφηναν. Δεν έπαιζε αυτό το πράγμα. Και ο, πώς το λένε, ο Μακαρίτης, τη ραδιοφωνική όμως. Ναι, ρε φίλε, ο Παρασίδης. Παρασίδης. Εντάξει, ναι. Αλλά αυτό είχε άλλο χιούμορ. Κάτι και αυτοκτόνησε. Ναι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτό είχε άλλου καημού, α πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό παιδιά τώρα με τον Τσουκαλά. Εγώ τώρα τι. Δεν τιμάει κανένα. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για του. Πώς το λένε, όπως έχουν κομματικού στρατού, έχουν οπαδικού στρατού. Ναι, τώρα, και οι οπαδικοί στρατοί, όπως φαίνεται και με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, είναι πολύ χειρότεροι. Λοιπόν, δεν σοβαρεύεται το θέμα με τα χουλιγκάνια τώρα. Ναι, όχι, απλά θέλω να πω ότι αυτό το έχει πράγμα πλάκα, δεν τιμάει Τσουκαλάς, απλά. Κανέναν μα κανέναν. Εμένα αυτό που με φοβίζει είναι ότι δεν έχει μόνο πλάκα, έχει και ρεύμα. Εμένα αυτό με φοβίζει. Άλλο αυτό, άλλο. Σου αφιερωθώ σου λέω, μην το σοβαρεύουμε, δεν είναι τώρα. Όχι, εντάξει, δεν. Γιατί τα έχω ζήσει κι εγώ από μέσα. Εγώ είναι δυνατόν να γελάσω με αυτά τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια λίγο. Ναι. Δε. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αυτό που λέει ότι δεν μπορεί να τα βάλει με την ηλικιότητα, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, ρε φίλε, ναι, είναι πιο σκληρή και εντάξει, ναι. Τα αντιμετωπίζει με χιούμορ, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, άντε να δει και ο Γιώργος να το ξέρει. Πρέπει να δω τη σύνταξη γιατί πρέπει να αποφασίσω πού θα ρίξω την ψήφο μου, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Να κάνει το help me vote GR να κάνει. Help me vote GR. Εγώ βγήκα Δημάρ. Δεν υπάρχει, παιδί. 50% κιόλα. Πλάκα κάνει τώρα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, help me vote.gr. Είναι και έρευνα του αποθού. Help me vote. Και αυτά καταγράφονται, δηλαδή γίνονται και poll. Άμα θες, τα στέλνει και για την έρευνα. Εγώ αν το κάνω τον Ταρσία θα βγω, οπότε το αφήνω καλύτερα. Βγήκα Δημάρ, πήγα, έριξα κρύο νερό στο κεφάλι μου μετά, έτσι πολύ. Χατζη Νικολάου, Ντόρ. Δεν είναι Δημάρ πια, είναι πράσινη Δημάρ. Είναι πράσινη Δημάρ. Πράσινη άλογα. Πράσινη Δημάρ και σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, το κίνημα.gr. Τι είναι αυτό το κίνημα, ρε, 6709, 6079 μόλον. Φίσινγκ, όχι τίποτα άλλο. 0,5% η πράσινη Δημάρ. 5, στον Sky το είδα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ναι, στον Sky. Είναι σχεδόν ένα τριχαστικό το link που έβαλε ο 6079, να σε καλά. Τι είναι, α, είναι το κίνημα, αυτό το κίνημα είναι. Τους, ναι. Αυτό το κίνημα είναι, του Γιώργου. Okay. Λοιπόν, ωραία, άντε. Καλή χρονιά, υγεία, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Την επόμενη εβδομάδα. Εσύ σταμάτα να λες για υγεία, οπότε το λες, πέφτεις κάτω, ξέρω. Επειδή ακριβώς. Άσε να το πει κανένας άλλος. Αφού δεν το λέτε να μου ευχηθεί κάποιος σε μένα υγεία για να είμαι καλά. Πρέπει να το λέω εγώ, πείτε μου. Στην υγεία σου. Την άλλη εβδομάδα θα επιχειρήσουμε την πρώτη εκπομπή που θα βγάλουμε τηλέφωνα. Θα ενημερωθείτε σχετικά με το θέμα στην είδηση για το επόμενο webcast. Οπότε όποιος γουστάρει να μας κάνει παρέα ζωντανά, ναι, θα πέσει πολύ κλάμα όντως. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ.
και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Φιλιά πολλά, μάγκες, φιλιά πολλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδάκια. Καληνύχτα.